Στη συνέχεια ο πατήρ Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, ο οποίος είναι πρεσβύτερος και διακονής στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών και έχει μία πολύ καλή γνώση των ιεροκανονικών θεμάτων, θα μας αναπτύξει το θέμα ιεροκανονική θεώρηση του Παπικού Πρωτίου. Πάτερ Αναστάση, στο βήμα. Σεβασμιότατε, μετά τις εισηγήσεις των συγχρόνων πατέρων ως προς το λόγο και στο φρόνημα και λίγο πριν από τον σεβαστό καθηγητή της Ελεγκίδη, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι μέσα στις συμπληγάδες. Εύχεστε η χάρη του Θεού να αναδείξει το λόγο μου ως άντων της όνου του Βαλάμ. Ταύτα περί κανόνων διατετάχθω ημίν παρημών, ο επίσκοπη. Ημείς δε εμένοντες αυτής σωθήσεστε και ειρήνην έξετε. Απειθούντες δε κολαστήσεστε και πόλεμον μεταλλήλων αίδιον έξετε. Δίκην της ανικοίας την προσήκουσα τινίτες. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Τα λόγια αυτά θέλει η εκκλησιαστική παράδοση ως επίλογο των αποστολικών κανόνων. Η αποστολική αυτή παρένεση επισημαίνει τους σοβαρότατους κινδύνους στη ζωή της Εκκλησίας μας από την συστηματική περιφρόνηση της κανονικής παραδόσεως. Και αν τα λόγια αυτά εφαρμόζονται σε κάθε πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής και καθ' όλη τη δισχυλιετή εκκλησιαστική ιστορία, στο προκείμενο θέμα του Παπικού Πρωτίου έχουν την απόλυτη εφαρμογή, διότι είναι πλέον από όλους παραδεκτή η διαπίστωση του Λατίνου θεολόγου Κουζάνου ότι με το δόγμα του Παπικού Πρωτίου συνέβη το οξύμορο και τραγικό σχήμα. Διεσπάστη η Εκκλησία του Χριστού δια να επιβληθεί ο Ρωμαίος Επίσκοπος ως κέντρο της εκκλησιαστικής ενότητος. Η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, επομένη της Αγίας Πατράση, έθεσε ως όρο στη συζήτηση για το πρωτείο του Επισκόπου Ρώμης τη ρητή αναφορά στην κανονική παράδοση των Οικουμενικών Συνόδων. Διότι για την Ορθόδοξη παράδοση οι ιεροί κανόνες είναι κατέμπνευση του Αγίου Πνεύματος συνταχθέντες και η συμμόρφωση στα κελεύματά τους είναι απόλυτα υποχρεωτική για όλους τους χριστιανούς. Άλλωστε, ως Ορθοδόξους πρέπει να μας συνέχει η πραγματικότητα ότι το σύνολο των ιερών κανόνων με τους οποίους διοικείται η Εκκλησία μας έχουν τη μοναδικότητά τους ως προς την αυθεντία τους σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Έχουν θεσπιστεί ή επικυρωθεί από οικουμενικές συνόδους την ανωτάτη και αυθεντικότερη έκφραση της εκκλησιαστικής αυτοσυνειδησίας της πρώτης χιλιετίας του ενωμένου χριστιανισμού. Ουδε μία άλλη χριστιανική κοινότητα εκτός της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας μπορεί να προτείνει σταθερότερο και ασφαλέστερο και ιερότερο θεμέλιο για την οικοδόμηση της πολυπόθητης ενότητος του χριστιανικού κόσμου. Γι' αυτό, με θλίψη διαπιστώνουμε ότι η κανονική παράδοση των Οικουμενικών Συνόδων δεν αντιμετωπίζεται με τον ενδεδειγμένο σεβασμό στα επίσημα κείμενα της Αγίας Έδρας. Πρώτον, το περί Εκκλησίας Διάταγμα της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου, το Lumen Gentium, 1965, έχει 195 υποσημειώσεις, με περισσότερες από 600 παραπομπές. Οι επικυρωμένοι από Οικουμενικές Συνόδους του Ενωμένου Χριστιανισμού κανόνες, στους οποίους παραπέμπει αυτό το διάταγμα, είναι μόνο τρεις. Της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, ο 5, ο 6 και ο 7 κανόνες. Και δεύτερον, η επίσημη κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας, αναφέρθηκε ο πατήρ Γεώργιος προλίγου, συνταχθήσα μετά από 12 χρόνια συζητήσεων μέσα στους Ρωμαϊκοκαθολικούς υπό την προεδρία του καρδιναλίου τότε Ράτσιγκερ, σημερινού Πάπα, και εγκριθήσα το 1992, έχει 950 σελίδες και 2.900 περίπου παραγράφους. Ξέρετε σε πόσους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων παραπέμπει? Μόνο σε ένα. Στον 34ο Αποστολικό. Και αυτόν δεν τον χρησιμοποιεί ως κανονική διάταξη, αλλά μόνο ως, για να αντλήσει ιστορική πληροφορία. Αντίθετα, και στα δύο προαναφερθέντα κείμενα, πρόσφατα κείμενα του Παπικού Θρόνου,
υπάρχει πλούσια αναφορά σε παπικές κανονικές διατάξεις της μετά το σχίσμα χιλιετίας. Νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να προβληματίσει τους αρμοδίους, Ρωμαιοκαθολικούς και Ορθοδόξους, για τη στάση της Ρώμης έναντι της κοινής μας εκκλησιαστικής παραδόσεως. Με βάση το περιεκκλησίας διάταγμα που ανέφερα, τον κώδικα λατινικού δικαίου, το Codex Iuris Canonici του 1983 και την επίσημη κατήχηση που προανέφερα, μπορούμε να παρουσιάσουμε τη διδασκαλία περί πρωτίου του Πάπα στις εξής τρεις ενότητες. Το Παπικό Πρωτείο και ο Απόστολος Πέτρος, το Παπικό Πρωτείο και η Τοπική Εκκλησία και τρίτον το Παπικό Πρωτείο και οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Και παραλλήλως να τη σχολιάσουμε με βάση τους ιερούς κανόνες της Αρχαίας Εκκλησίας. Πρώτον, το Παπικό Πρωτείο και ο Απόστολος Πέτρος. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, Εκκλησιολογία, συνδέει άμεσα το Πρωτείο Εξουσίας Εφόλης της Εκκλησίας με την πέτρια καταγωγή της Εκκλησίας της Ρώμης. Δικαιολογείται όμως μια τέτοια προσέγγιση από την κανονική παράδοση της Αρχαίας Εκκλησίας? Καταρχήν, να τονίσουμε, έχει ήδη αναφερθεί αλλά πρέπει να το τονίζουμε, ότι σε κανένα κανόνα δεν χρησιμοποιείται η λέξη πρωτείο, αλλά μόνο πρεσβεία και πρεσβεία τιμής. Ο πατήρ Λουκάς ανέλησε πάρα πολύ όμορφα και πλήρως τις λεπτές αυτές διακρίσεις. Η Ρώμη τονίζει όχι την αποστολική απλώς καταγωγή της, αλλά κυρίως την πέτρια προέλευσή της. Και σε αυτή θέλει να θεμελιώσει την πρωτοκαθεδρία τιμής κατά την πρώτη χιλιετία. Όμως, ανεξάρτητα με το τι επιθυμεί ή τι πρεσβεύει η κάθε τοπική εκκλησία για τον εαυτό της, το κρίσιμο σημείο είναι ποια είναι η διδασκαλία της αρχαίας μιας καθολικής και αποστολικής εκκλησίας που έχει εκφραστεί εν οικουμενικές συνόδεις, και οι πατέρες τριών οικουμενικών συνόδων, της Δευτέρας, της Τετάρτης και της Πενθέκτης, αναγνωρίζοντας ή παραχωρώντας πρεσβεία τιμής, απεφάνθησαν, όπως ρητός αναφέρει ο 28ος κανόνας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, και γάρ, ανοίγουν εισαγωγικά, και γάρ το θρόνο της πρεσβυτέρας Ρώμης, δια το βασιλεύειν την πόλην εκείνην οι πατέρες ή κότος αποδεδόκαση τα πρεσβεία. Και το αυτό σκοπό κινούμενοι, οι πατέρες της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου με τον Τρίτον Κανόνα, τα ίσα πρεσβεία απένιμαν το της νέας Ρώμης αγιωτά το θρόνο. Ευλόγως κρίναντες την βασιλεία και συγκλήτω τιμηθήσαν πόλη, την Κωνσταντινούπολη δηλαδή, που τιμήθηκε με βασιλεία και με σύγκλητο, και τον ίσον απολάβουσα πρεσβείων την πρεσβυτέρα και βασιλίδη Ρώμη, και εν της εκκλησιαστικής ως εκείνην μεγαλύνεστε πράγμαση, δευτέραν μετεκείνην υπάρχουσα. Συνεπώς, σύμφωνα με τη ρητή διδασκαλία τριών οικουμενικών συνόδων, όπως έχει καταγραφεί στους κανόνες Β3 της Δευτέρας, δηλαδή τον Τρίτο, Δ28 και Πενθέκτης 36, πρώτον, τα πρεσβεία τιμής της Εκκλησίας της Ρώμης δεν χορηγήθηκαν από τον Κύριο, αλλά από τους πατέρες. Δεν εδράζονται επί Κυριακής εντολής ή αγιογραφικού χωρίου ή αποστολικής παραδόσεως, έστω και προφορικής, αλλά στη σπουδαιότητα της πόλεως ως πρωτευούσης και στο συνεπαγόμενο αυξημένο κύρος και την επιρροή της τοπικής εκκλησίας επί της καθόλου εκκλησίας. Συνεπώς, με βάση τους κανόνες, είναι θεσμός καθαρά εκκλησιαστικός που έχει διαμορφωθεί μεν εθιμικά, αλλά έχει περιβληθεί και έχει περιβληθεί με συνοδικό κύρος από τους πατέρες. Δεν είναι λοιπόν θεσμός θείου δικαίου, όπως ισχυρίζεται η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησιολογία. Δεύτερον, ιδιαιτέρως ο 28ος κανόνας της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο που ήδη ανεφέρθη, αλλά και ως προς τη διαδικασία εκδόσεώς του, αποδεικνύεται αντιπαπικός. Ψηφίστηκε από την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο παρά τις εντονότατες και απόλυτες αντιρρήσεις του παπικού θρόνου και κατά τη διάρκεια της Συνόδου με τους παπικούς λεγάτους και μετά από τον Πάπα Λέοντα. Μάλιστα, ο Πάπας, σε μία από τις 23 επιστολές του που έστειλε στον Αυτοκράτορα, στους Πατριάρχες της Ανατολής, σε επιστολή του προς την Πουλχερία, έγραψε «Ακυρώ», ο Πάπας ομιλεί, «ακυρώ τον 28ο κανόνα, δυνάμει του Κύρους του Αποστόλου Πέτρου». Και όμως, για την Καθολική Εκκλησία,
ουδε μία επίπτωση είχε η παπική ακύρωση, διότι ο Πάπας ούτε το κύρος του Αποστόλου Πέτρου διέθετε, ούτε κάποια αρμοδιότητα επικυρώσεως ή ακυρώσεως αποφάσεως Οικουμενικής Συνόδου του αναγνωριζόταν. Αυτό αποδεικνύει ότι στην Εκκλησία της πρώτης χιλιετίας δεν υφίστατο θείο δικαίο παπικό πρωτείο δικαιοδοσίας και εξουσίας εφόλης της Εκκλησίας. Η Καθολική Εκκλησία, όπου Καθολική Εκκλησία εννοώ την αληθινή τιμή Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, είχε το δικαίωμα να αποφασίζει τα της διοικήσεώς της και χωρίς τον Πάπα και ακόμα περισσότερο και παρά την δική του έντονη αντίθεση. Και οι αποφάσεις της αυτές είχαν καθολική ισχύ. Τρίτον, με τις ανωτέρω κανονικές διατάξεις και την απόδοση των πρεσβείων στους τιμηθέντες με εξαιρετικά προνόμια θρόνους, Ρώμης, Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων, διαμορφώνεται ο κανονικός θεσμός της πενταρχίας των ομοταγών πατριαρχών, στον οποίον εντασσόταν και ο επίσκοπος Ρώμης ως πρώτος μεταξύ ίσων. Ο θεσμός αυτός, ως το πεντακόρυφον κράτος, επιλαμβανόταν σοβαρών δογματικών και λοιπόν θρησκευτικών υποθέσεων, οι οποίες όφυλαν να επιλύονται δια της κοινής συμφωνίας των πέντε πατριαρχών. Πέμπτον, τέλος, η άρνηση εγκρίσεως από τον Πάπα δεν στέρισε, όπως προανέφερα, τους κανόνες αυτούς από την οικουμενική τους αναγνώριση στις επόμενες 5, 6, 5 και 7 και 7 οικουμενικές συνόδους. Για την εκκλησιαστική λοιπόν συνείδηση, η οικουμενική ισχύς των κανόνων Β3, Δ28 και 5-36 ήταν δεδομένη από τη στιγμή που ψηφίστηκαν ως κανόνες των οικουμενικών συνόδων. Και η Καθολική Εκκλησία βάσει αυτών επορεύεται για πολλούς αιώνες. Ήταν απλώς θέμα χρόνου να γίνουν αποδεκτοί και από την Εκκλησία της Ρώμης. Και η ίδια η Αγία Έδρα τους αναγνώρισε εν τη πράξη στις λατινικές οικουμενικές εντός εισαγωγικών συνόδους της Κωνσταντινούπολεως του 869, της Δέλτα Λατερανού του 1215 και Φλωρεντίας του 1439. Έτσι, ουσιαστικά η Εκκλησία της Ρώμης, με την επικύρωση εν τη πράξη των κανόνων των αρχαίων οικουμενικών συνόδων, απέρριψε τις όποιες ενστάσεις των παπών Βονιφατίου, Λέαντος, Γελασίου κλπ. Περιδίθεν πετρινίου καταγωγής ορισμένων θρόνων και της εξ αυτού του λόγου χορηγήσεως των πρεσβείων τιμής. Στα πρακτικά έχουν καταγραφεί οι κανόνες των λατινικών οικουμενικών συνόδων και μπορεί να τις δει κανένας πως εν τη πράξη η Εκκλησία της Δύσεως αναγνώρισε τους κανόνες αυτούς. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να θεωρηθεί ως θετική θεολογική εξέλιξη της δευτέρας χιλιετίας η επιστροφή σε απορριφθήσεις και από την Ρωμαϊκή Έδρα αντιλήψεις. Μάλλον οπισθοχώρηση δηλώνει. Επιπλέον δε, η επίκληση παρομοίων απόψεων, ως αν των παπών Βονιφατίου, Γελασίου και Λέοντος, τέτοιων απόψεων στο σημερινό επίσημο θεολογικό διάλογο, δείχνει μάλλον παινία επιχειρημάτων στην υποστήριξη του παπικού πρωτίου στην κανονική παράδοση της αρχαίας Εκκλησίας. Δεύτερον, το παπικό πρωτείο, ο επίσκοπος Ρώμης και η τοπική εκκλησία. Η απέτηση της ρωμαϊκής εκκλησιολογίας για ανωτάτη, πλήρη, άμεση και παγκόσμια κανονική εξουσία, την οποία πάντοτε ελεύθερα μπορεί να ασκεί, εντός εισαγωγικών αυτή η φράση, ο Πάπας στη διοίκηση των τοπικών εκκλησιών δεν έχει κανένα έρισμα στους ιερούς κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων. Οι τοπικές σύνοδοι δεν έχουν καμία έλλειψη ή ανάγκη η οποία θα θεραπευθεί με την προσφυγή σε αθεντία εκτός της ιδίας της Συνόδου, όπως ήδη το ανέλησε ο πατήρ Λουκάς. Η αυτοτέλεια, η πληρότητα και η αθεντία της κανονικής δικαιοδοσίας των τοπικών συνόδων αποδεικνύεται στο δίκαιο των χειροτονιών και της κρίσεως των επισκόπων, αποκλειστικά και μόνο από τις τοπικές συνόδους εκάστης επαρχίας χωρίς την παρέμβαση του Επισκόπου Ρώμης. Κατά τους ιερούς κανόνες της αρχαίας Εκκλησίας, ουδε μία αρμοδιότητα είχε ο Πάπας. Οι πρακτικές λοιπόν επιλογής ή διορισμού των Ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων απευθείας από τον Επίσκοπο Ρώμης, χωρίς την κυρίαρχη απόφαση αρμοδίας συνόδου της τοπικής Εκκλησίας, ή έστω
Η απέτηση εγκρίσεως της αποφάσεως της Συνόδου για την εκλογή Επισκόπου από τον Πάπα είναι ξένες στην πρακτική της Ενωμένης Εκκλησίας των Οικουμενικών Συνόδων και προσβάλλουν ευθέως την ίδια την ουσία της κανονικής υποστάσεως των Επισκόπων ως μη κανονικός εκλεγέντων και ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον Αντιοχίας 19 κανόνα, ως εκ τούτου μηδέν ισχύει την χειροτονία τους ή κατά τον 8ο κανόνα της 3ης Οικουμενικής Συνόδου άκυρον είναι έδοξε τη Αγία και Πάση Οικουμενική Συνόδο τέτοιου είδους παρέμβαση και τέτοιου είδους χειροτονία. Συνεπώς, η παπική απέτηση για άμεση και κανονική και πλήρη δικαιοδοσία επί των τοπικών εκκλησιών δεν θεμελιώνεται στην κανονική παράδοση της αρχαίας εκκλησίας. Τα τυχόν περιστατικά που συνέβησαν κατά παράβαση των κανονικών αυτών διατάξεων δεν μπορούν να καταργήσουν την κανονική τάξη και εφαρμογή των ιερών κανόνων, ούτε πολύ περισσότερο να δημιουργήσουν κανονική πρακτική. Η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος είναι κατηγορηματική. Η Αγία Σύνοδος είπε, κατά των κανόνων, πραγματικών, νομική διάταξη δηλαδή, μηδέν ισχύει. Οι κανόνες των πατέρων κρατήτωσαν. Ενώ κατά τον Βαλσαμόνα, ούχρι το κατοικονομία διατί χρήσιμον εις ενεχθέν, εις υπόδημα έλκεστε και ως κανόνα κρατεί στο εξής. Τρίτον, το παπικό πρωτείο και οι οικουμενικές σύνοδοι. Η σοβαρότητα της εκτροπής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησιολογίας από την εκκλησιαστική παράδοση της πρώτης χιλιετίας είναι έκδηλη στη διδασκαλία της περί της σχέσεως Οικουμενικής Συνόδου και Πάπου. Ήδη ανεφέρθη από τους προλαγίστατες ότι μόνο ο Πάπας κατά την κατήχηση και το λατινικό κώδικα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Μόνο ο Πάπας έχει δικαίωμα να συγκαλεί, να προεδρεύει, να καθορίζει τα θέματα, την ημερησία διάταξη, να αναβάλει, να διαλύει, να επικυρώνει αποφάσεις μιας Οικουμενικής Συνόδου. Οι αποφάσεις μιας Συνόδου, ακόμα και Οικουμενικής, δεν έχουν καμία δεσμευτική ισχύ αν δεν γίνουν αποδεκτές από τον Πάπα, αν δεν επικυρωθούν από τον Ρωμαίο Ποντίφικα και δεν δημοσιευτούν με διάταξή του. Και η ίδια η Σύνοδος δεν υφίσταται εάν δεν γίνει αποδεκτή από τον Πάπα. Επιπλέον, ενώ η Οικουμενική Σύνοδος δεσμεύεται από την Παπική Βούληση, για τον Πάπα δεν προβλέπεται, εντός εισαγωγικών, φράση του Καρδιναλίου του Κάσπερ, δεν προβλέπεται καμία νομική παρά μόνο ηθική υποχρέωση που να τον δεσμεύει σε κοινή ευθύνη με το Κολέγιο των Επισκόπων. Ένας νομικός, κανονικός περιορισμός του πρωτίου είναι ασυμβίβαστος με την πρώτη και δευτέρα Βατικανή Σύνοδο. Η θέση αυτή είναι προδήλως αντίθετη με την κανονική παράδοση του Ενωμένου Χριστιανισμού. Ας δούμε επιγραμματικά πολύ λίγα σημεία, τα περισσότερα καταγράφονται στα πρακτικά. Ο ρόλος του Πάπα στις Οικουμενικές Συνόδους ως ενός εκ των πέντε πατριαρχών των κυριωτέρων εκκλησιών, των τιμηθέντων με εξαιρετικά προνόμια τιμής, ήταν ενεργός αλλά όχι καθοριστικός. Ενεργός ήταν και ο ρόλος των λοιπών πατριαρχών και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ περισσότερο και από αυτόν τον Πάπα. Η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος χωρίς τον Αλεξανδρία στον Άγιο Κύρλο δεν νοείται και ας ήταν ο Πάπας. Ας δούμε πρώτη Σύνοδο και κατά τη Σύνοδο το ρόλο του Πάπα. Ουδεμία Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη κατόπιν προσκλήσεως του Πάπα. Μάλιστα οι Πάπες στην δεύτερη και στην πενθέκτη ούτε καν προσεκλήθησαν και φυσικά δεν συμμετείχαν, ούτε δια αντιπροσώπου. Σε καμία Σύνοδο δεν παρέστη προσωπικά Πάπας. Αλλά στην δεύτερη και στην πενθέκτη ούτε δια αντιπροσώπου. Στην τρίτη και τέταρτη οι Πάπες είχαν αρχικά αντιρρήσεις, δεν ήθελαν να γίνουν οι Σύνοδοι αυτοί, αλλά μετά παρεστάθησαν δια αντιπροσώπων. Ενώ στην Πέμπτη Οικουμενική, ο Πάπας αρνήθηκε να συμμετάσχει, ενώ βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Και επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει, γι' αυτό υπέστη κανονικά επιτίμια από την Σύνοδο. Δεύτερον, οι παπικοί αντιπρόσωποι προείδρευαν μόνο στην Τέταρτη και στην Έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Τρίτον, από τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων προκύπτει σαφώς ότι πέραν της αυξημένης τιμής ως πρωτοθρόνου κατά τάξην Πατριάρχου του Ρώμης, κανένα πρωτείο αποκλειστικής και αλαθήτου εκφράσεως του διδακτικού σώματος της Εκκλησίας, το Μαγιστέριουμ των Ρωμακαθολικών, δεν αποδίδεται στον Πάπα. Διότι στα θέματα της πίστεως προηγείται το πρωτείο της αληθείας
η ακριβή στήριξη της Αποστολικής πίστεως και έπονται η Πρωτοκαθεδρία και τα Πρεσβεία των Θρόνων. Και αν ο Πρωτόθρονος Επίσκοπος ορθοτομεί των λόγων της αληθείας, η χαρά της Συνόδου είναι έκβητη. Εάν όχι, τότε υφίσταται και αυτό στις κανονικές συνέπειες, όπως κάθε επίσκοπος παρεκκλίνει της αληθείας. Με άλλα λόγια, οι απόψεις και οι προτάσεις των παπών κρίνονται υπό τη Συνόδο και ορισμένες από αυτές απορρίπτονται. Μάλιστα, η 5η και η 6η Οικουμενική Σύνοδος κατεδίκασαν τους πάπες τον Βιγίλιο και τον Ονόριο. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησιολογία απαιτεί την έγκριση αποφάσεων όπως προελέγχθη. Μια τέτοια απέτηση δεν έχει όμως κανένα νόημα για μας τους Ορθοδόξους, γιατί γι' αυτό δεν προβλέπεται πουθενά επικύρωση των κανόνων και των ιδίων Οικουμενικών Συνόδων. Από κάποια άλλη αυθεντία εκτός αυτής. Δεν υπάρχει άλλη αυθεντία υπερτέρα της Οικουμενικής Συνόδου. Η άρνηση αποδοχής αποφάσεως Οικουμενικής Συνόδου δεν επηρεάζει το κύρος της Συνόδου, αλλά θέτει αυτόν που την αρνείται εκτός εκκλησιαστικής κοινωνίας, όπως συνέβη στην 3η Οικουμενική με τον Αντιοχίας Ιωάννη και στην 5η με τον Πάπα Βιγίλιο. Ο Βιγίλιος βέβαια μετά με επιστολή του προς τον Πατριάρχη απεδέχθη τις αποφάσεις της 5ης Οικουμενικής Συνόδου και έγινε δεκτός στην κοινωνία. Ασφαλώς στις Οικουμενικές Συνόδους επιδίωξη των Πατέρων ήταν η ομόφωνη έκφραση της καθολικής πίστεως. Είναι αδιανόητη τυχόν ψηφοφορία για την αλήθεια. Η θέση σε ψηφοφορία θέματος πίστεως και η καταπλειοψηφίαν έκφραση δόγματος είναι εκκλησιολογικά τουλάχιστον απαράδεκτη, για να μην πούμε ότι αγγίζει τα όρια της φεδρότητος. Αυτό συνέβη δυστυχώς με την ψήφιση κατά πλειοψηφία του δόγματος του Αλαθήτου στην πρώτη Βατικανή του 1870. Η άρνηση αποδοχής αποφάσεως Οικουμενικής Συνόδου δεν επηρεάζει το κύρος της Συνόδου, αλλά έθεται αυτόν που την αρνεί το εκτός εκκλησιαστικής κοινωνίας. Και τότε ο κίνδυνος των σχισμάτων ήταν επιθύρες. Για το λόγο αυτό πάντοτε η Εκκλησία επεδίωκε την ομοφωνία των Πατριαρχών, όχι μόνο του Πάπα, που ήταν απαραίτητη για την αποτροπή των σχισμάτων. Η επιχειρηματολογία λοιπόν των Ρωμαιοκαθολικών ότι ορισμένοι κανόνες Οικουμενικών Συνόδων δεν έχουν εγκριθεί από τον Πάπα και ως εκ τούτου δεν δεσμεύουν το δυτικό χριστιανισμό δεν ευσταθεί, διότι οι αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων δεν είναι συμβάσεις οι οποίες είναι δεσμευτικές μόνο στο μέτρο που τα μέρη έχουν συμβληθεί δια της υπογραφής τους. Είναι απολύτως έγκυρες και ενισχύει εν συνόλο ανεξάρτητα αν είναι αρεστές ή όχι. Συμπερασματικά μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι στις Οικουμενικές Συνόδους, όταν τίθενται θέματα πίστεως και εκκλησιαστικής τάξεως, τότε, παρά τον σεβασμό στην πρωτόθρονη Εκκλησία της Ρώμης και στον Επίσκοπό της, οι πατέρες αποφαίνονται κατηγορηματικώς και αν παραστεί ανάγκη έρχονται σε ρήξη ακόμα και με τον Ρώμης, αλλά και με οποιοδήποτε πατριάρχη. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρει ο όρος της 5ης Οικουμενικής Συνόδου, σε ευθεία αναφορά με τη στάση του Πάπα Βιγιλίου. Αφού μνημονεύει της Αποστολικής Συνόδου, ο όρος της 5ης Οικουμενικής, συνεχίζει λέγοντας «Ως αυτός και οι Άγιοι Πατέρες, οι κατά διαφόρους εποχάς συνήλθον, οι οποίοι συνήλθον κατά διαφόρους εποχάς εις τέσσερας Αγίας Συνόδους, ακολουθούνται στα παλαιά πρότυπα, διατύπωσαν από κοινού εις ένα σαφές θέσπισμά τους τα περί των αιρέσεων και των προβλημάτων. Και πράγματι, κατά τα σκηνά συνδιασκέψεις, το φως της αληθείας διαλύει τα σκότη τους ψεύδους, αφού εκεί τίθενται υποκρίσιν τα εκατέρου μέρους προτινόμενα προς συζήτηση. Διότι στα ζητήματα πίστεως κανείς δεν έχει το δικαίωμα να προδικάσει κάτι για λογαριασμό του συνόλου της Εκκλησίας, καθώς όλοι μας έχουμε την ανάγκη του πλησίον μας». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δεν θα ήταν υπερβολικό να πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα στην 5η Οικουμενική Σύνοδο προείδε την εξέλιξη της Δύσεως και κατεδίκασε τον παπικό θεσμό εν τη γενέση του. Ο Πάπας αντιμετωπίστηκε ως ένας από τους 5 Πατριάρχες και υποχρεώθηκε έτσι να συμμορφωθεί και να πολιτευθεί υπακούντας απολύτως. Η κανονική λοιπόν παράδοση της Αρχαίας Εκκλησίας είναι σαφής και κατηγορηματική. Με κανένα τρόπο δεν μπορεί να δικαιολογήσει πρωτίου Επισκόπου Ρώμης
όπως αναπτύχθηκε και δεσμοθετήθηκε ως δόγμα πίστεως στη δεύτερη χιλιετία. Είναι εντελώς ασυμβίβαστοι οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων με την παπική εκκλησιολογία. Όποια λεκτική αναδιατύπωση και αν της δοθεί, σε οποιαδήποτε μορφή και αν παρουσιαστεί, όπως ήδη τόνισε ο Πατήρ Γεώργιος. Ας έρθουμε και στο σήμερα. Με ένα μόνο τρόπο μπορεί να παρακάμψουμε το σκόπελο των ιερών κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων. Να τους καταργήσουμε. Ή επί το κομψότερο, να τους υπερβούμε. Η δεύτερη φράση, η λέξη υπέρβαση, τη χρησιμοποιούμε οι Ορθόδοξοι. Και στη θέση τους να συντάξουμε άλλους προσαρμοσμένους στις σύγχρονες επιθυμίες και τους σχεδιασμούς μας. Αυτό το έκανε με εξαιρετική συνέπεια, θα πρέπει να το ομολογήσουμε, η Ρωμαϊκή Έδρα. Ουδε μία αναφορά, όπως προείπα, στο κανονικό δίκαιο της πρώτης χιλιετίας. Ως σαν να μην υπήρξε ποτέ. Κατά αυτόν τον τρόπο πολιτεύτηκε στην πρώτη και δεύτερη Βατικανή Σύνοδο, με αυτό το σκεπτικό συνέταξε τον κώδικα δικαίου, έτσι απεφάνθη στην επίσημη κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας. Ένα απομένει να κατορθώσει πλέον. Να γίνει το ίδιο και στον επίσημο θεολογικό διάλογο με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πέρσι στην Κύπρο, τον Οκτώβριο του 2009, τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση κείμενο που συνέταξε η Συντονιστική Επιτροπή του Διαλόγου με τίτλο «Ο ρόλος του Επισκόπου Ρώμη στην κοινωνία των Εκκλησιών κατά την πρώτη χιλιετία». Αυτό το προσχέδιο συνετάγει στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης το 2008 και συζητήθηκε στην Κύπρο και θα συνεχίσει η συζήτηση στη Βιέννη μεθαύριο το φθινόπωρο, σε λίγους μήνες. Και αυτό το κείμενο σε αυτή τη βάση κινείται, στην περιφρόνηση των ιερών κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων. Το ότι εισάγεται στον επίσημο θεολογικό διάλογο προς συζήτηση και επεξεργασία ένα τέτοιο προσχέδιο είναι ασφαλώς σημαντική επιτυχία της Αγίας Έδρας. Η διοίκουσα σκέψη του προσχεδίου είναι ότι στην πρώτου σχίσματος Εκκλησία δεν υπήρχε ενιαία αντιμετώπιση της διδασκαλίας για τον παπικό πρωτείο στην Ανατολή και Δύση, αλλά πίστευε η κάθε πλευρά ό,τι νόμιζε ως σωστό και παρόλα αυτά είμαστε ενωμένοι. Η παραπομπή στις παραγράφους στα πρακτικά. Στο υποσυζήτηση και έκριση λοιπόν προσχέδιο προτείνεται ακόμα και στα σοβαρά θέματα πίστεως να λειτουργήσει η αρχή της ποικιλίας εν τη ενότητη, ανέφερε ο πατήρ Θεόδωρος, ως μοντέλο και ανοίγουν τα εισαγωγικά και ως πρότυπο για την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας. Δηλαδή, εκτός από ένα μίνιμουμ συμφωνίας, η κάθε πλευρά να πιστεύει ακόμα και σε δογματικά θέματα ό,τι νομίζει ως σωστό και εν τούτης να είμαστε ενωμένοι. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε ενότητα εν τη αληθεία, αλλά υποταγή της αλήθειας σε μια εξωτερική επίπλαστη ένωση. Και ας προσέξουμε ότι στο προσχέδιο που θα συζητηθεί στη Βιέννη έχουμε την ουσιαστική αποδοχή και από Ορθοδόξους του περιοικουμενισμού διατάγματος της Δεύτερης Βατικανής Συνόδου. Και ασφαλώς η επιχειρηματολογία του Προεδρείου, του προσχεδίου προσαρμόζεται σε αυτό το στόχο. Θα αναφέρω μόνο δύο σημεία. Το βάρος της διαπίστεως της πίστης της Αρχαίας Εκκλησίας δεν δίνεται στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Αποσιωπάται ότι οι Οικουμενικές Σύνοδοι σε θέματα που είχαν αποφανθεί, αυτές και μόνο αυτές ήταν και είναι το κριτήριο της αληθούς εκκλησιαστικής διδασκαλίας. Αυτές και μόνο αυτές εξέφραζαν την ενιαία εκκλησιαστική συνείδηση της μίας Εκκλησίας σε Ανατολή και Δύση. Αντίθετα, στο προσχέδιο εξισώνονται οι αποφάσεις τους, αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, με προσωπικές γνώμες διαφόρων παπών ή εκκλησιαστικών συγγραφέων, οι οποίες ουδέποτε έγιναν αποδεκτές στην Αρχαία Εκκλησία. Στο προσχέδιο υποτιμάται συστηματικά το Οικουμενικό Κύρος των Οικουμενικών Συνόδων και παρουσιάζονται εμέσως πλην σαφώς ότι απηχούν τις απόψεις και εκφράζουν μόνο την Ανατολή και όχι τη Δύση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο υποβιβασμός της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου στην παράγραφο 16 του προσχεδίου. Δεν χαρακτηρίζεται ως Οικουμενική, αλλά ως Σύνοδος Κωνσταντινούπολης του 381, ενώ άλλες σύνοδοι χαρακτηρίζονται ως Οικουμενικές. Η οποία, η Δευτέρα Οικουμενική, αντιδιαστέλλεται με Σύνοδο συγκληθήσα στη Ρώμη το 382 υπό την Προεδρία του Πάπα Δαμασίου. Έτσι εύκολα οι αποφάσεις των δύο συνόδων παρουσιάζονται ως της αυτής τυπικής και κανονικής ισχύως. Η μεν σύνοδος της Κωνσταντινούπολης αφορά στην Ανατολή, η δε της Ρώμης αφορά αποκλειστικά στη Δύση. Το γεγονός ότι η μεν πρώτη είναι αποδεκτή από όλη την Εκκλησία ως Οικουμενική
η δε δεύτερη ως τοπική, τις οποίες οι αποφάσεις έχουν πλήρως αναιρεθεί από οικουμενικές συνόδους, δεν φαίνεται να βαρύνει την εξαγωγή των συμπερασμάτων του προσχεδίου. Και ασφαλώς το προσχέδιο αποσιωπώνται εντελώς δύο καταλυτικές για τον παπικό θεσμό αποφάσεις, η καταδίκη του Πάπα Βιγιλίου στην Πέμπτη και του Ονορίου στην Έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Όταν λοιπόν οι σαφείς αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων ούτε καν μνημονεύονται ή αντιμετωπίζονται ως τις αυτής ισχύως με τις απόψεις κάποιων παπών ή των πλαστών ψευδοεισιδωρίων διατάξεων, πολύ εύκολα καταλήγει στα συμπεράσματα που θέλει η παπική εκκλησιολογία. Και αυτά μεν περί των σχεδιασμών της Αγίας Έδρας. Το φοβερότερο όμως είναι ότι σε αυτό το σχέδιο, σε αυτό το σχεδιασμό υπάρχουν και φωνές ορθοδόξων, ουνιτιζόντων όπως εύστοχα χαρακτηρίστηκαν, που συνευδοκούν τη αναιρέση των ιερών κανόνων. Βέβαια από πλευράς τους έχουν απόλυτο δίκιο. Γιατί όσο η Εκκλησία μας έχει σε ισχύ και σέβεται και εφαρμόζει τους ιερούς κανόνες, είναι αδύνατο να υπάρξει συμβιβασμός με την Ρώμη. Ακόμα και σε οποιαδήποτε, σε εισαγωγικά, νέα ενδεχόμενη επανεξέταση και επανερμηνεία του δικαιοδοσιακού πρωτίου του Πάπα που προτείνει ο Καρδινάλιος Κάσπερ. Όμως το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε εμείς οι Ορθόδοξοι είναι: θέλουμε λοιπόν να σεβαστούμε την παράδοσή μας, να σεβαστούμε τα πανορθοδόξου συμφωνηθέντα, ή μήπως χάρη μια συμφωνία και ένωση τα περιφρονούμε όλα αυτά? Αλλά τότε η έκβαση ενός τέτοιου διαλόγου είναι βεβαία. Όχι μόνο πλήρης αποτυχία, αλλά θα συσσωρεύσει πολύ πικρία. Τα παραδείγματα αναφέρθηκαν της Λιόνος και της Φεράρας Φλωρεντίας ήσαν τραγικά και οπωσδήποτε παραδείγματα προς αποφυγή. Θα ήθελα να τελειώσω με δύο σκέψεις του σημερινού Πάπα Βενεδίκτου. Πρώτον, λέει ήταν καρδινάλιος τότε, ο Ράτσκερ, μεγάλος όπως ανέφερε ο πατήρ Γεώργιος, μεγάλος δογματολόγος των Ρωμαιοκαθολικών. Η ενότητα, έλεγε ο Ράτσιγκερ, θα μπορούσε να επιτευχθεί πάνω στη βάση ότι η Ανατολή θα παρετήτω από τον απολεμά τη διοικητική εξέλιξη της δευτέρας χιλιετίας ως αιρετική. Είναι μία απάντηση στο ερώτημα που έθεσε ο πατήρ Γεώργιος, πώς όλοι οι πατέρες, όλοι οι Ορθόδοξοι από το σχίσμα μέχρι σήμερα χαρακτήριζαν τους Ρωμαιοκαθολικούς, τη Ρωμαιοκαθολική τη Δύση ως αίρεση. Τα τελευταία χρόνια δεν λέμε ότι η Δύση δεν είναι, ότι η Δυτική Εκκλησία είναι Εκκλησία και δεν είναι αίρεση. Από πού προέρχεται? Είναι συμμόρφωση στην πρόταση του Ράτσικερ. Η Ανατολή, λέει, θα παρετήτω από τον απολεμά τη διετική εξέλιξη της δευτέρας χιλιετίας ως αιρετική και θα αναγνώριζε την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ως νόμιμη και ορθή από άποψη πίστης, στην οποία βρέθηκε μέσα από την εξέλιξη της δευτέρας χιλιετίας. Ενώ αντίστροφα, η Δύση θα αναγνώριζε την Ανατολή, θα μας αναγνώριζε εμάς, ως νόμιμη και ορθή στην πίστη, σε εκείνη τη μορφή στην οποία αυτή διατήρησε στην ιστορία της. Με πολύ πόνο επιτραπεί μία διαπίστωση. Είναι ιδιαίτερα, αγαπητοί, τραγικό. Μια ολόκληρη τοπική εκκλησία, η μεγαλύτερη, η ενδοξότερη και η ευκλαίστερη της πρώτης χιλιετίας, να έχει περιέλθει σε τέτοια σύγχυση, ώστε να θεωρεί θετική θεολογική εξέλιξη και πρόοδο τα όσα τραγικά έχουν συντελεστεί στη δεύτερη χιλιετία αναφορικά και εξαιτίας του παπικού πρωτίου. Να θεωρεί ως θεολογική πρόοδο την άρνηση της θεόπνευστης, κανονικής, εκκλησιαστικής τάξεως και παραδόσεως των Οικουμενικών Συνόδων. Να θεωρεί ως θεολογική πρόοδο τον θεμελιωμένο πάνω στις πλαστογραφίες του ζωφερού μεσαίωνα παπικό θεσμό. Παρακαλώ να μην εκλειφθεί η διαπίστωση αυτή ως εχθρική ή πολεμική κατά των Ρωμαιοκαθολικών, αλλά ως έκφραση θλίψεως και πόνου. Ταυτόχρονα όμως και ανησυχίας και εγρηγόρσεως για εμάς τους Ορθοδόξους, με τη σκέψη πού μπορεί να οδηγηθούμε κι εμείς, αρνούμενοι την κοινωνία με τους λοιπούς αδελφούς μας και έχοντας εμπιστοσύνη στην αξία και στην ψευδοαυτάρκειά μας. Τότε φυγαδεύουμε από πάνω μας τη Θεία Χάρη και η πτώση ημών των Ορθοδόξων θα είναι μεγάλη. Αυτό αφορά μόνο τους Ορθοδόξους. Αυτή η αναφορά σε ψευδοαρτάκια, επειδή κάποιοι μας κατηγορούν ως φονταμενταλιστές ή ταλιμπάν ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή η αυτάρκεια την οποία αισθάνονται είναι πολύ πολύ επικίνδυνη. Και δεύτερη, η σκέψη του Πάπα Βενεδίκτου: η Ρώμη δεν δύναται, έγραψε, να απαιτήσει από την Ανατολή εις ό,τι αφορά εις το πρωτίον
περισσότερον εκείνου το οποίο διατυπώθηκε και εφηρμόστη κατά την διάρκεια της πρώτης χιλιετίας. Ευχαριστούμε πολύ τον Αγιότατο για την κατανόηση στην αδυναμία μας αυτή. Τον διαβεβαιώνουμε ότι ούτε μπορούμε, αλλά και ούτε επιθυμούμε να δεχθούμε και δεν θα δεχθούμε κάτι περισσότερο από ό,τι διατυπώθηκε και εφηρμόστη κατά την διάρκεια της πρώτης χιλιετίας. Αλλά ας μας επιτρέψει ο Αγιότατος να δηλώσουμε κι εμείς με τη σειρά μας ότι και η Ανατολή δεν δύναται να ανεχθεί από τη Ρώμη εις ό,τι αφορά εις το πρωτίον περισσότερον εκείνου το οποίο διατυπώθη και εφηρμόστη κατά την διάρκεια της πρώτης χιλιετίας. Και σε αυτό θα είμαστε, οφείλουμε να είμαστε απολύτως κατηγορηματικοί. Πάτερ Αναστάση, ευχαριστούμε για τα πολλά και ουσιαστικά που μας είπατε. Μία πρακτική ανακοίνωση για τις ερωτήσεις. Ο χρόνος βέβαια έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Θα παρακαλούσε η Οργανωτική Επιτροπή και το Προεδρείο οι ερωτήσεις που θα διατυπωθούν να είναι μόνον ερωτήσεις και όχι τοποθετήσεις, πρώτον. Δεύτερον, να γράφετε σε ποιον απευθύνεται η ερώτηση και εάν είναι απολύτως αναγκαίο να την κάνετε την ερώτηση, διότι βλέπετε είμαστε τόσοι εδώ, έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά θα αφιερώσουμε 15 λεπτά μετά το πέρας της εισηγήσεως του καθηγητού του κ. Τσελεγκίδη για συζήτηση. Ο τελευταίος χρονικά, αλλά όχι έσχατος αξιολογικά, είναι ο καθηγητής κ. Δημήτρης Τσελεγκίδης. Ο οποίος διδάσκει δογματική θεολογία στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γνωστός και αυτός για τον πατερικό και παραδοσιακό του λόγο. Το θέμα του είναι, όπως βλέπετε στο πρόγραμμα, η λειτουργία της ενότητος της Εκκλησίας, οι λανθασμένες θεολογικές προϋποθέσεις του παπικού πρωτίου. Κύριε καθηγητά, σας παρακαλούμε να έρθετε στο βήμα. Σεβασμιότατοι αρχιερείς, θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες και μητέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί και αδερφές, Χριστός Ανέστη. Μια διευκρίνηση στον τίτλο που ακούσατε προηγουμένως, θα ήθελα να σας πω τον υπότιτλό μου. Η προσέγγιση του θέματός μας θα είναι αυστηρά θεολογική και ειδικότερα αγιοπνευματική. Λίγα εισαγωγικά. Η ενότητα της Εκκλησίας σε όλες τις εκδοχές της, θεσμικές ή χαρισματικές, έχει σαφώς αγιοπνευματική βάση. Παρέχεται μυστηριακός, συντηρείται, όμως καλλιεργείται και εκφαίνεται κατεξοχήν ευχαριστιακός. Καταρχήν, η ενότητα της Εκκλησίας ως θεμελιώδης ιδιότητά της προκύπτει από την ίδια την οντολογία της και εκφράζει ιδιαιτέρως την αυτοσυνειδησία της, η οποία διατυπώθηκε ιστορικά κατά τον πλέον επίσημο και αδιαμφισβήτητο τρόπο στον όρο της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου το 381, ο οποίος απετέλεσε και το γνωστό σύμβολο πίστεως της Εκκλησίας. Στο εξής, ομολογούμε δια του συμβόλου της πίστεως με κάθε επισημότητα ότι πιστεύουμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Αν όμως η Εκκλησία είναι μία, κατά το σύμβολο της πίστεως, τότε με την συνεπή εκκλησιολογική έννοια του όρου και κατά κυριολεξία δεν μπορούν να υπάρχουν ετερόδοξες εκκλησίες, ούτε βέβαια αδελφές, θυγατέρες ή εγγονές. Από την διατύπωση του συμβόλου προκύπτει ότι η ενότητα ως θεμελιώδης ιδιότητα του ενός, στην προκειμένη περίπτωση ως ιδιότητα της μίας εκκλησίας, είναι το ασφαλές δεδομένο της πίστεώς μας. Και πραγματικά, στη συνείδηση του σώματος της εκκλησίας, η ενότητά της είναι δεδομένο οντολογικό
απολύτως και αμετακλήτως διασφαλισμένο από την κεφαλή της Εκκλησίας τον Χριστό, δια της συνεχούς παρουσίας του παρακλήτου πνεύματός του σε αυτήν, ήδη από την Πεντηκοστή. Παρά τα αυτά, η ενότητα παραμένει για τα συγκεκριμένα και επώνυμα μέλη της Εκκλησίας κάθε εποχής και ζητούμενο βιωματικό. Ως βιωματικό ζητούμενο, η ενότητα των μελών της αποτελεί το προσωπικό άθλημα της συνεργίας τους για την δόκιμη παραμονή και την σίγουρη καρποφορία στο ζωντανό και ζωοποιό και ανθρώπινο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία. Συγκεκριμένα, η ενότητα της Εκκλησίας υφίσταται και εκφαίνεται θεσμικώς στην πίστη, τη λατρεία και την διοίκηση της Εκκλησίας. Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω τριπλή ενότητα θεμελιώνεται και αντλείται από το τρισό αξίωμα του Χριστού, το προφητικό, το αρχιερατικό και το βασιλικό. Κατά συνέπεια, οι τρεις εκφάνσεις της ενότητας της Εκκλησίας θα πρέπει να θεωρούνται ως αλληλεξαρτώμενες και αδιάσπαστες συντεταγμένες της μίας και πλήρους ενότητας της Εκκλησίας. Η ενότητα στην πίστη. Η ενότητα της Εκκλησίας, όπως ήδη υπενηχθήκαμε, δεν αποτελεί μια αυτονομημένη και αφηρημένη δογματική αλήθεια ανεξάρτητη από τη ζωή της, αλλά εκφράζει την αυτοσυνειδησία και την αγιοπνευματική εμπειρία της. Το μυστηριακό σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, γίνεται ο χαρισματικός χώρος όπου συγκροτείται, βιώνεται και φανερώνεται η ενότητα των πιστών ως εικόνα της ενότητας του Τριαδικού Θεού. Η ενότητα των πιστών αποτελεί καρπό της μεθέξεώς τους στην άκτιστη χάρη του Τριαδικού Θεού και συνιστά έκφραση ζωής της μίας και πάντοτε ενιαίας Εκκλησίας ως αδιάσπαστης ενότητας και τέλειας κοινωνίας προσώπων. Κατά συνέπεια, οι θεολογικές παύλα οντολογικές προϋποθέσεις για την αναφορά των πιστών στην Τριαδική Ενότητα βρίσκονται στην ίδρυση της και σύσταση της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, στο οποίο αρμόζονται οι πιστοί ως οργανικά μέλη του. Οι πιστοί, ως κατοικητήριο των δύο προσώπων χαρισματικός, καλούνται να ζουν κατά το πρότυπο της Τριαδικής Ενότητας και να εκφράζουν με τον τρόπο αυτό την κοινωνία και τη μετοχή τους στην ζωή του Τριαδικού Θεού. Άλλωστε, κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, η πραγμάτωση της ενότητας των πιστών κατά το πρότυπο της ενότητας των δύο προσώπων αποτελεί και τη μαρτυρία τους στον κόσμο. «Είναι πάντες εν όσοι, καθώς σύ Πάτερ εν εμή, καγώ εν σύ. Είναι και αυτοί εν ημίν εν όσοι, είναι ο κόσμος πιστεύσει ότι σύ με απέστειλας». Στην παραπάνω αρχιερά, η ενότητα των πιστών ως μελών της μίας και αντιαίρετης Εκκλησίας θεμελιώνεται όχι στην φύση, αλλά στην άκτιστη θεοποιώ ενέργεια και δόξα του Τριαδικού Θεού. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας η τεκμηρίωση της θέσεως αυτής, αφού η ίδια η υποστατική αλήθεια στην άμεση συνέχεια της αρχιερατικής προσευχής το διατυπώνει απερίφραστα. «Καγώ, την δόξα ειν δε δοκάσμη, δε δοκαυτής, ειν αώσι νεν, καθώς ημείς εν. Εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή. Ειν αώσι τετελειωμένη εις εν, ειν αγινώσκει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και ηγάπησας αυτούς, καθώς εμέ ηγάπησας». Στο χωρίο αυτό βρίσκεται συμπυκνωμένα το ερμηνευτικό κλειδί κατανοήσεως της αγιοπνευματικής βάσεως της ενότητας της Εκκλησίας. Εκείνο που ενοποιεί τους πιστούς στην Εκκλησία ή εκείνο που κάνει την Εκκλησία ένα και αδιάσπαστο οργανικό θεανθρώπινο σώμα είναι η ίδια η άκτιστη θεοποιός δόξα και χάρη του Τριαδικού Θεού. Η άκτιστη αυτή θεότητα που συνέχει και τελειοποιεί το σώμα της Εκκλησίας οικειώνεται χαρισματικά και παραμένει εσαΐ λειτουργικά στην Εκκλησία μυστηριακός χάρη του Χριστού που είναι η κεφαλή του ενός θεανθρωπίνου σώματος της Εκκλησίας. Στο σώμα αυτό πραγματώνεται οντολογικός και χαρισματικός το εγώ εν αυτής του Χριστού.
Κάθε άλλη επιδεοκόμενη μορφή ενότητας με τους ετεροδόξους, που παρακάμπτει τις παραπάνω θεολογικές προϋποθέσεις για την άπαξ παραδοθή σαν πίστη, είναι στην πραγματικότητα ανήφικτη. Ωστόσο όμως, οι εκπρόσωποι των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών με το συντονιστικό όργανο, το συντονιστικό κέντρο, το Οικουμενικό δηλαδή Πατριαρχείο, εμφανίζονται να έχουν άλλη θεώρηση για την ενότητα της Εκκλησίας. Είναι επ' αυτού ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στην πρώτη παράγραφο του υποβληθέντος προσχεδίου της Μεικτής Διεθνούς Επιτροπής για τον Θεολογικό Διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς στην Κύπρο τον Οκτώβριο του 2009, μνημονεύεται ότι στο συμφωνηθέν κοινό κείμενο της Ραβένας του 2007, Ρωμαιοκαθολικοί και Ορθόδοξοι κάνουν λόγο για την εποχή της αδιαίρετης Εκκλησίας. Είναι στην παράγραφο 41 του κειμένου της Ραβένας. Είναι σαφές ότι η διατύπωση αυτή προϋποθέτει για τα μέλη της Μεικτής Διεθνούς Επιτροπής πως σήμερα δεν υφίσταται η αδιαίρετη Εκκλησία. Και επομένως, σήμερα η Εκκλησία είναι διηρημένη παρά την πίστη της Εκκλησίας που ομολογούμε λεκτικά στο σύμβολο της πίστης. Αυτό όμως σημαίνει έκπτωση από την Εκκλησία όλων εκείνων που συνειδητά υποστηρίζουν όσα το κείμενο της Ραβένας διαλαμβάνει για την ταυτότητα της Εκκλησίας, επειδή έμεσα πλην σαφώς δεν αποδέχονται μέρος της δογματικής διδασκαλίας της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου και συγκεκριμένα του όρου της. Αλλά ήδη πολύ νωρίτερα οι Ρωμαιοκαθολικοί διαφοροποιήθηκαν από την δογματική διδασκαλία της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου με την προσθήκη του Φιλιόκφε. Το Φιλιόκφε κυοφορήθηκε και φανερώθηκε στη Δύση όταν υποχώρησε η βίωση της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στο εκκλησιαστικό πλήρωμα της δικαιοδοσίας του Πάπα. Ουσιαστικά το Φιλιόκφε απετέλεσε την αποκριστάλωση της αποξενώσεως από την βιωματική εμπειρία της ακτής του χάριτος και ενεργείας του Τριαδικού Θεού, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η άμεση και αληθινή κοινωνία με τον άνθρωπο στον κατεξοχήν φορέα της ενότητας Θεού και ανθρώπου, δηλαδή στην Εκκλησία. Κατά συνέπεια, εξαιτίας της δογματικής διαφοροποίησεώς μας από τους Ρωμαιοκαθολικούς, δεν μπορεί να υφίσταται ούτε ουσιαστικά ούτε τυπικά ενότητα μαζί τους. Ωστόσο όμως, το δογματικός και εκκλησιολογικός παράδοξο είναι ότι το κείμενο της Ραβένας, συνεπές προς τα προηγούμενα κοινά κείμενα του Μονάκου, του Μπάρι, του Βάλαμου και του Μπάλαμαντ, κάνει λόγο για κοινή αποστολική πίστη, κοινά μυστήρια και εκκλησιακό χαρακτήρα των ετεροδόξων. Έτσι δίνεται η εσφαλμένη και βλάσφημη εντύπωση ότι με το κοινό κείμενο της Ραβένας διαψεύδεται ο Χριστός, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι τα αποκομμένα από την άμπελο κλίματα δεν μπορούν να φέρουν καρπό. Τα μέλη της Μεικτής Διεθνούς Επιτροπής, δηλαδή, διαβεβαιώνουν στα κοινά κείμενά τους ότι παρά τις αιρετικές αποκλίσεις τους, οι Ρωμαιοκαθολικοί συνιστούν Εκκλησία και ότι έχουν γνήσια μυστήρια. Είναι θεολογικός αλλά και λογικός όντως παράδοξο πως οι αντιπρόσωποι των Ορθοδόξων τοπικών εκκλησιών δεν αντιλαμβάνονται το κολοσιαίο δογματικό σφάλμα των Ρωμαιοκαθολικών για τον κτιστό χαρακτήρα των μυστηρίων τους, το οποίο σφάλμα ακυρώνει κυριολεκτικά τον παραπάνω ισχυρισμό των Ρωμαιοκαθολικών, που προσυπογράφουν όμως και οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι. Οι ίδιοι οι Ρωμαιοκαθολικοί μας πιστοποιούν με τη δογματική διδασκαλία τους για την κτιστή χάρη ότι είναι εμπειρικός άμυρη της αγιοπνευματικής εμπειρίας της Εκκλησίας και του θεανθρώπινου χαρακτήρα της αγιοπνευματικής ενότητάς της. Κατά συνέπεια, με τις υφιστάμενες προϋποθέσεις, είναι θεολογικός τελείως άστοχο και άσκοπο να επιχειρείται εκκλησιαστικού χαρακτήρα ενότητα μαζί τους. Είναι πρακτικός άλλωστε και τελείως ανέφικτη αυτή η ενότητα, επειδή αντίκειται στις θεολογικές προϋποθέσεις της Εκκλησίας και στο οντολογικό περιεχόμενο του χαρακτήρα της. Δεύτερο, η ενότητα στη λατρεία. Αφήνω πολλά πράγματα τα οποία θα βρει κανείς στα πρακτικά. Η ενότητα της Εκκλησίας πραγματώνεται δια της ακτής του Θεοποιού χάριτος μυστηριακός και ιδιαίτερα δια της Θείας Ευχαριστίας, όχι όμως μηχανιστικός, ούτε απροϋποθέτως.
Απέναντίας, η χαρισματική ένωση προϋποθέτει από τους πιστούς την καθαρότητα από την αμαρτία, την ελεύθερη συνεργία τους και το αυτό φρόνημα ως προς την πίστη. Άλλωστε ο Θεός δοξάζεται ορθά στο πλαίσιο της Θείας Λατρείας μόνον όταν η δοξολογία γίνεται εν ενή στόματι και μία καρδία. Τούτο όμως προϋποθέτει όχι μόνο μία πίστη, αλλά και μία εν Αγίω Πνεύματι ζωή. Αυτό είναι θεολογικώς ευνόητο, γιατί ο Θεός ως αυτοδόξαστος μπορεί πρακτικώς να δοξάζεται πραγματικά και από εμάς μόνον όταν ο ίδιος ο Θεός ενεργεί εντός ημών δια του Πνεύματός Του. Αυτό όμως συμβαίνει μόνον όταν έχουμε ενεργό εντός ημών το δικό Του Πνεύμα που λάβαμε κατά την προσωπική μας Πεντηκοστή με το Άγιο Χρίσμα. Όταν όμως συμβαίνει η ηγεσία της Εκκλησίας να έχει άλλο φρόνημα και μάλιστα αντίθετο με τη δογματική συνείδηση της Εκκλησίας, όπως αυτή εκφράστηκε στις αποφάνσεις των Οικουμενικών Συνόδων, τότε προφανώς η ενότητα της ηγεσίας με το σώμα και την κεφαλή της Εκκλησίας εμφανίζεται λειτουργικώς προβληματική. Ιδιαίτερα προβληματική για την ενότητα της Εκκλησίας στη Λατρεία εμφανίζεται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία η συγκεκριμένη ηγεσία που μνημονεύεται στην Θεία Ευχαριστία συμβαίνει να φρονεί, να ζει και να συμπεριφέρεται κατά τρόπο ασύμβατο προς το γράμμα και το πνεύμα ιερών κανόνων Οικουμενικών Συνόδων. Όταν συμβαίνει η ηγεσία της Εκκλησίας να προβαίνει σε συμπροσευχές με τους ετεροδόξους και να αποδέχεται έστω και σιωπηρός τα κοινά κείμενα που υπογράφουν οι αντιπρόσωποι της με τους ετεροδόξους, όταν δηλαδή έμεσα πλην σαφώς στην πράξη θεωρεί ότι οι ετερόδοξοι συνιστούν εκκλησίες, με την εκκλησιολογική έννοια βέβαια του όρου, και ότι έχουν κατά συνέπεια γνήσια μυστήρια, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι ετερόδοξοι αρνούνται δογματικώς τον άκτιστο χαρακτήρα της χάρης και ενέργειας του μυστήριου, αδειάζοντας έτσι κυριολεκτικά το μυστήριο της εκκλησίας και τον θεανθρώπινο χαρακτήρα της και υποβιβάζοντάς τον σε καθαρά ανθρώπινο οργανισμό, τότε ασφαλώς φαλκιδεύεται σε κάποιο βαθμό η ενότητα της συγκεκριμένης ηγεσίας με την Εκκλησία καθεαυτή. Πρακτικώς, τότε η επιδιωκόμενη ενότητα της ηγεσίας εξαντλείται στο κτιστό ανθρώπινο επίπεδο. Τότε αυτή η ενότητα δεν συμπεριλαμβάνει στην πραγματικότητα τον Τριαδικό Θεό, αφού η προσενότητα Ρωμαιοκαθολική εξακολουθούν να αρνούνται δογματικώς τον άκτιστο χαρακτήρα της Θείας Χάριτος, που ως θεότητα γεφυρώνει οντολογικώς το χάσμα ανάμεσα στον άκτιστο Τριαδικό Θεό και τον κτιστό άνθρωπο. Έτσι όμως καταργείται στην πράξη η Θεία Κοινωνία του ακτίστου Θεού με τον κτιστό άνθρωπο. Αλλά και όταν συμβαίνει η ζωή μας ως μελών της Εκκλησίας να μην είναι συμβατή με το φρόνημα της πίστεως της Εκκλησίας, τότε η εμφανιζόμενη κατά τη Θεία Λατρεία θεσμική ενότητά μας είναι εξωτερική και συμβατική. Σαφώς δεν είναι εκείνη που ο Χριστός ζήτησε από τον Θεό Πατέρα στην αρχιερατική προσευχή Του, επειδή δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη αυτή η ενότητα τις θεολογικές και αγιοπνευματικές προϋποθέσεις για την οικείωση και την εμπάση αισθήση βίωσή της. Ατυχώς, η ημερολογιακή μεταρρύθμιση σε συνδυασμό με τα προβληματικά θεολογικώς οικουμενιστικά ανοίγματα στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας έγινε αιτία για την διασάλευση της λατρευτικής και διοικητικής ενότητας των νέων ημερολογητών με τους Ορθοδόξους παλαιοημερολογίτες ζηλωτές. Έχουμε τη γνώμη ότι το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να απασχολήσει θεολογικά και αγαπητικά την ηγεσία της Εκκλησίας μας, εφόσον συμβαίνει να είναι κοινή μεταξύ μας η Ορθόδοξη πίστη. Η καταγραμμένη μετά το 1920 ιστορία μας μπορεί να μας βοηθήσει αμοιβαίως σε αυτοκριτική γύρω από το πρόβλημα του οικουμενισμού με σκοπό την αποκατάσταση της πλήρους ενότητας και κοινωνίας μεταξύ μας. Τρίτον, η ενότητα στη διοίκηση. Αυτή αναφέρεται συγκεκριμένα στην ιεροκανονική και οργανωτική ενότητα της Εκκλησίας και έχει την θεολογική θεμελίωση της ουσιαστικά στο βασιλικό, δηλαδή ποιμαντικό αξίωμα του Χριστού. Ειδικότερα, η ενότητα στην διοίκηση της Εκκλησίας σχετίζεται άμεσα με την παραδοσιακή δομή της, την εσχατολογικού χαρακτήρα οντολογία της, αλλά και
την χαρισματικού χαρακτήρα ταυτότητά της. Εκτροπή από την θεσμική αποδοχή της συνιστούν οι παγιωμένες αιρέσεις και τα παγιωμένα εκκλησιαστικά σχίσματα. Η ενότητα της Εκκλησίας στη διοίκησή της δεν διασφαλίζεται μηχανιστικώς με τον αγιοπνευματικό πράγματι θεσμό της συνοδικότητας. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο η συνοδικότητα. Προϋποθέτει οπωσδήποτε και το αυτό αγιοπνευματικό φρόνημα των συνοδικών αρχιερέων. Άλλωστε, αληθινά συνοδικός κατά το γράμμα και κυρίως κατά το πνεύμα της λέξεως, είναι αυτός που βρίσκεται μαζί στην οδό, η οποία οδό στην περίπτωση αυτή είναι η υποστατική οδός, δηλαδή ο Χριστός. Είναι δε μαζί του ο συνοδικός, όχι απλώς τυπικός και θεσμικός, αλλά κυρίως ουσιαστικός και ενεργός, μόνον εν Αγίω Πνεύματι, μόνον δηλαδή όταν συμβαίνει να έχει νου Χριστού. Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι πολύ περισσότερο η ενότητα της Εκκλησίας γενικότερα, αλλά και ειδικά στη διοίκησή της, δεν διασφαλίζεται από τον, πρώτο και πρόεδρο της οποιασδήποτε συνόδου. Αν όμως θεωρήσουμε τον εκάστοτε πρώτο στην διοικητική ιεραρχία της Εκκλησίας ως εκφραστή και εγγυητή της ενότητάς της, τόσο κατά την πρώτη χιλιετία, λόγω χάρη τον Πάπα, όπως θέλουν οι Ρωμαιοκαθολικοί, όσο και κατά την δεύτερη χιλιετία, στο πλαίσιο της Ορθοδοξίας, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, όπως φαίνεται να εισηγούνται κάποια επώνυμα κείμενα τελευταίως, τότε αναπόφευκτα θα πρέπει να δεχτούμε ότι κάποιοι πρώτοι καταδικαστέντες ως αιρετικοί, τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή, διασφάλιζαν την ενότητα της Εκκλησίας με την αίρεσή τους, ενώ όσο βρίσκονταν στην διοικητική θεσμικά θέση τους. Τούτο όμως θα σήμαινε ότι η ενότητα διασφαλίζονταν μηχανιστικά, ερήμην δηλαδή της προσωπικής πίστεως, της εσφαλμένης προσωπικής πίστεως των πρώτων. Αλλά θα σήμαινε ακόμη ότι η ενότητα της Εκκλησίας δεν έχει οντολογικό και αγιοπνευματικό χαρακτήρα, διότι η Εκκλησία μπορεί να υφίσταται είτε διηρημένη είτε εν αιρέσει. Κάτι τέτοιο όμως έρχεται σε πλήρη αντίφαση με την δογματικώς οριοθετηθήσα πίστη που εκφράζουμε στο σύμβολο της πίστεως για την μία Εκκλησία. Το κοινό κείμενο της Ραβένας, στην παράγραφο 41, φαίνεται να υποστηρίζει έμεσα πλην σαφώς τον θεσμό του πρωτίου με ισχύ εφόλης της Εκκλησίας, παρά την διαφορετική κατανόησή του σε Ανατολή και Δύση κατά την πρώτη χιλιετία. Από όσο γνωρίζουμε, στους σχετικούς κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων γίνεται λόγος για πρεσβεία τιμής και όχι για πρωτίο διοικητικής εξουσίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά αναλύθηκαν, δεν θα αναφέρω πολλά. Απλώς θα πω ότι η όποια αναφορά σε πρώτο, που γίνεται στον 34ο, δηλαδή Αποστολικό Κανόνα, στον 3ο της Δευτέρας Οικουμενικής και στον 28ο της Τετάρτης Οικουμενικής, περιορίζει τις διοικητικές αρμοδιότητές του σε αυστηρά τοπικό, δηλαδή επαρχιακό επίπεδο. Έχουμε την γνώμη ότι δεν είναι θεολογικός και πατερικός επιτρεπτό να κάνουμε θεολογικό διάλογο με τους Ρωμαιοκαθολικούς για πρωτίο του Πάπα εφόρης της Εκκλησίας, έστω και κατά την πρώτη χιλιετία, ενώ οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν αποτελούν μέλη της Εκκλησίας, παραμένοντας ως σήμερα σταθερά στις αιρετικές θέσεις τους για το Φιλιόκβε και την κτιστή χάρη σε συνδυασμό με το πρωτίο και το αλάθητο του Πάπα. Και τώρα ας έρθουμε στο τέταρτο και τελευταίο τμήμα, οι εσφαλμένες θεολογικές προϋποθέσεις του παπικού πρωτίου. Αν προσεγγίσουμε ιστορικοδογματικά το παπικό πρωτίο και το Φιλιόκβε, παρατηρούμε ότι η εμφάνιση και η εξέλιξή τους είναι παράλληλες. Οι δύο αυτές δογματικού χαρακτήρα εκτροπές συμπορεύονται ιστορικά. Το πρωτίο, όπως νοηματοδοτήθηκε στη Δύση, όχι μόνο δεν υπηρέτησε την ενότητα της Εκκλησίας, αλλά αντίθετα, κυοφόρησε διασπαστικές τάσεις και τελικά πυροδότησε την έκπτωση του παπισμού από την Εκκλησία, σε συνδυασμό βέβαια και με τις άλλες αποκλίσεις από την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Οι εσφαλμένες θεολογικές προϋποθέσεις του παπικού πρωτίου συνδέονται άρρηκτα με το, ιστορικά σύγχρονο του Φιλιόκβε, το οποίο μάλιστα χρονικά προηγήθηκε στην θεσμοποίησή του, αφού ήδη από την 6η Οικουμενική Σύνοδο, ήδη από τον 6ο αιώνα, υιοθετήθηκε στη Δύση από τη Σύνοδο του Τολέδου το 547 και προστέθηκε με τοπική ίσχυ βεβαίως στο σύμβολο της Νικαίας Κωνσταντινούπολης το 589. Οι εσφαλμένες θεολογικές προϋποθέσεις του πρωτίου
θα πρέπει να αναζητηθούν πρωτίστως στην πνευματολογία της Δύσης. Ειδικότερα στην ζωή και την πράξη της Εκκλησίας στη Δύση, ατονεί ο πνευματολογικός παράγοντας με αποτέλεσμα να υιοθετείται το φιλιόκουβε, το οποίο ουσιαστικά υποβιβάζει το Άγιο Πνεύμα και σε δογματικό παύλα θεωρητικό επίπεδο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει παράλληλα και με το παπικό πρωτείο, το οποίο φανερώνει θεολογικά στην πράξη τη μείωση της χαρισματικής διαστάσεως της Εκκλησίας και τη μείωση της σημασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα σε αυτήν, εκφράζοντας συμπυκνωμένα τον τρόπο οργανώσεως του Ρωμαιοκαθολικισμού με τον συγκεντρωτικό και ιεροκρατικό χαρακτήρα του και την κυριαρχική εξουσία του πάνω στον κλήρο και το λαό. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, οι εσφαλμένες θεολογικές προϋποθέσεις του παπικού πρωτείου έχουν σαφή πνευματολογικό χαρακτήρα για τον εξής λόγο. Οι Δυτικοί, πολύ νωρίς και πάντως σταδιακά όλο και περισσότερο, αλωτριώθηκαν από την βιωματική εμπειρία της Ορθόδοξης Ανατολής που αφορά στη χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο σύμφωνα με την υπόσχεση του Χριστού θα οδηγεί την Εκκλησία μετά την Πεντηκοστή εις πάσαν την αλήθεια και θα εγγυάται πρακτικώς δια της αοράτου και εν πάση αισθήση παρουσίας του την ενότητα της Εκκλησίας κατά την αρχιερατική προσευχή του Χριστού. Η Δυτική Χριστιανοσύνη δηλαδή έχασε την βιωματική εμπειρία της ενότητας με την άκτιστη Θεία Δόξα και Θεοποιώ χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η εκκλησιολογική δομή του Ρωμαιοκαθολικισμού στην οποία αναφερθήκαμε βεβαιώνει του λόγου το ασφαλές. Η δομή αυτή, με θεμελιακό συστατικό στοιχείο το πρωτείο, δεν επιτρέπει την χαρισματική λειτουργία του Πνεύματος της Αληθείας, αφού η υποστατική αλήθεια και θεανθρώπινη κεφαλή της Εκκλησίας υποκαταστάθηκε από την κτιστή παρουσία του τοποτηρητή της, του Πάπα δηλαδή, ενώ ταυτόχρονα αγνοήθηκε προκλητικά η αναφορά στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά στα πρακτικά της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου. Είναι πολύ ισχυρή μέχρι ανύπαρκτη η αναφορά στο Άγιο Πνεύμα. Με άλλα λόγια, επειδή οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα στην άκτιστη ουσία και την άκτιστη ενέργεια του Θεού, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έχουν βιωματική εμπειρία της χαρισματικής παρουσίας της ακτίστου ενεργίας και χάρτος του Άγιου Πνεύματος, εξού και περικτιστής χάρτος δογματική διδασκαλία τους, αδυνατούν να κατανοήσουν θεολογικώς την αόρατη παρουσία του Θεανθρώπου ως κεφαλής της Εκκλησίας, αλλά και την αόρατη παρουσία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία οντολογικώς, κατά την άκτιστη και θεοποιώ βέβαια ενέργειά του ως εγγυητού της αλήθειας της έως της συντελείας. Λόγω ελλείψεως των παραπάνω θεολογικών προϋποθέσεων, οι Ρωμαιοκαθολικοί αδυνατούν να κατανοήσουν θεολογικώς πώς θα εμφανίσει ο Χριστός αοράτος τον εαυτόν του στα ζώντα μέλη του μυστηριακού σώματός του και όχι στον κόσμο, όπως είπε στους μαθητές του, αλλά και πώς θα είναι αοράτος παρούσα η εντός των πιστών άκτιστη βασιλεία του, μη ερχομένη με τα παρατηρήσεως κατά τον Χριστό για όσους δεν έχουν ενεργά πνευματικά αισθητήρια. Εδώ όμως γεννάται εύλογα το θεολογικό ερώτημα. Ποια είναι η πρωτογενής αιτία για αυτήν τη θεολογική σύγχυση και αταξία η οποία εκβάλλει άμεσα στην εκκλησιολογία και πρακτικώς στη ζωή της Εκκλησίας με σωτηριολογικές όμως συνέπειες? Το παπικό πρωτείο, είτε με την απροκάλυπτη έννοια της εξουσίας, είτε με το προκάλημα της διακονίας, βλέπε κείμενο της Ραβένας, στην διοίκηση της Εκκλησίας, έχει ως πρωτογενή αιτία τον εγωισμό, την καινοδοξία και την υπερηφάνεια, που από τη φύση τους είναι κακίες διασπαστικές της ενότητας οποιασδήποτε μόρφης. Ο ποικιλόμορφος εγωισμός είναι η πρωτογενής αιτία κάθε ετεροδιδασκαλίας κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής. Είναι αυτός που φουσκώνει και διαφθείρει το νου και τον οδηγεί στην έκπτωση από τη μία και πάντοτε ενιαία Εκκλησία. Η ίδια πρωτογενής αιτία άλλωστε απέσπασε τόσο τον νεοσφόρο και τους ομόφρονές του Αγγέλους, όσο και το προγονικό ζεύγος από την αρχαίγονη Εκκλησία του Τριαδικού Θεού με τους Αγίους Αγγέλους. Το εγωιστικό φρόνημα είναι ασύμβατο με την βιωματική εμπειρία της χαρισματικής παρουσίας του Πνεύματος της Αληθείας στην Εκκλησία. Η βιωματική αυτή εμπειρία έχει πάντοτε ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό γνώρισμά της την ταπεινοφροσύνη, η οποία φανερώνεται κυρίως ως υπακοή μόνο στο θέλημα της μίας και θεανθρώπινης κεφαλής της Εκκλησίας κατά το πρότυπο της υπακοής του θεανθρώπου στο θέλημα του Θεού Πατέρα.
Κύριος ο Χριστός, κατά την ιστορική παρουσία του στη γη, απέκρουσε κατηγορηματικά κάθε καινόδοξη επιθυμία για την υπεροχή ορισμένων μόνον Αποστόλων, λέγοντας στους δύο επίλεκτους μαθητές, «Πού κοίδατε τι αιτήστε». Ακόμη είναι ιδιαίτερα σημαντικό και το γεγονός ότι οι Απόστολοι, αφότου έλαβαν το Άγιο Πνεύμα κατά την Πεντηκοστή και έχοντας το έκτοτε μέσα τους, βιωματικώς εν πάση αισθήση και ενεργό στον μέγιστο βαθμό, δεν διεκδίκησαν κανένα φροντίο, ούτε διοικητικής εξουσίας, ούτε διακονίας, όπως πιστοποιείται από τις πράξεις των Αποστόλων, αναφέρθηκε πολύ και ο Σεβασμιότατος Άγιος Πυραιός. Έτσι βλέπουμε, εγώ θα αναφέρω μόνο κάποια σημεία, έτσι βλέπουμε λόγου χάρη ότι στην Αποστολική Σύνοδο δεν ήταν πρόεδρος ο κορυφαίος Απόστολος Πέτρος, αλλά ο αδερφόθεος Ιάκωβος, και ότι δεν επικράτησε συνοδικός η θέση του Αποστόλου Πέτρου, αλλά του Αποστόλου Παύλου. Εκεί, για πρώτη φορά, αποδείχθηκε με αυθεντικό τρόπο ότι το αλάθητο δεν το κατέχει κανένα θεσμικό πρόσωπο, αλλά η σύνολη Εκκλησία, όταν συμβαίνει να εκφράζεται θεσμικά μέσω μιας Οικουμενικής Συνόδου, της καθόλου Εκκλησίας. Αλλά διαφορετικά ως προς το θέμα μας είναι και όσα μαρτυρούνται στις πράξεις των Αποστόλων. Δεν θα αναφερθώ εγώ στην εκλογή του Ματθαίου, που το επιβεβαιώ, αν θα είπε ο Σεβασμιότατος, αλλά και για την εκλογή ακόμη των 7 διακόνων. Ιδιαίτερα όσα σχετίζονται με τον τρόπο και τα αγιοπνευματικά κριτήρια της επιλογής τους. Κύριο κριτήριο επιλογής είναι η ενεργός παρουσία του Αγίου Πνεύματος στους υποψηφίους διακόνους. Άνδρας εξ ημών μαρτυρωμένους 7, πλήρης πνεύματος και σοφίας, μας λένε, λέγεται στις πράξεις. Είναι άλλωστε ιστορική αλήθεια ότι ουδέποτε ένας Απόστολος διοίκησε την Εκκλησία. Την διοίκησαν όλοι οι Απόστολοι ισοτίμως, όπως φαίνεται από την Αποστολική Σύνοδο. Αλλά και μετά τους Αποστόλους, οι διάδοχοί τους, ως ισότιμοι επίσκοποι, διοίκησαν την Εκκλησία συνεχόμενοι σε συνόδους υπό την προεδρία ισοτίμου επισκόπου, όπως μαρτυρείται από τις Οικουμενικές Συνόδους. Τα πρεσβεία τιμής του πρώτου δεν καταργούν την ισοτιμία. Και αυτός που έχει τα πρεσβεία τιμής έχει μία ψήφο και υπόκειται στην κρίση των ισοτίμων του επισκόπου. Γι' αυτό άλλωστε και μερικοί πρώτοι, τόσο στην Ανατολή όσο και στην Δύση, καταδικάστηκαν ως αιρετικοί κατά την πρώτη χιλιετία. Κατά συνέπεια, και τελειώνω, το παπικό πρωτείο δεν έχει θεολογική βάση, ούτε αγιοπνευματική και εκκλησιολογική νομιμοποίηση. Στηρίζεται σαφώς σε κοσμικού χαρακτήρα νοοτροπία εξουσίας παύλα διαγωνίας. Ανατρέπει την αγιοπνευματική δομή του μυστηριακού σώματος της Εκκλησίας, σχετικοποιεί και πρακτικώς καταργεί τη συνοδικότητα ως αγιοπνευματική λειτουργία του σώματος της Εκκλησίας και εισάγει το κοσμικό φρόνημα σε αυτήν, ακυρώνει την ισοτιμία των επισκόπων και ιδιοποιείται την απόλυτη διοικητική εξουσία εφόρης της Εκκλησίας, παραμερίζοντας ουσιαστικά τον θεάνθρωπο και τοποθετώντας ως ορατή κεφαλή έναν άνθρωπο, και με τον τρόπο αυτό επαναλαμβάνει θεσμικά πλέον το προπατορικό αμάρτημα. Και όπως με το Φιλιόκφε καταλήθηκε στην Δύση θεσμικά η ισοτιμία των προσώπων της Αγίας Τριάδος και ειδικότερα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά υποβιβάστηκε στην οντολογική κατηγορία των κτισμάτων, έτσι και με το παπικό πρωτείο θεσμικά επιβεβαιώνεται η απουσία της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στο εκκλησιαστικό σώμα, το οποίο ουσιαστικά μεταλλάσσεται από θέα ανθρωποκεντρικό σε ανθρωποκεντρικό. Τέλος, η θεραπεία της παραπάνω εκκλησιολογικής εκτροπής των παπικών μπορεί να αναζητηθεί μόνο στην ενταπεινώση επιστροφή τους στην παραδοσιακή εκκλησιολογία της Ορθόδοξης Ανατολής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Ευχαριστούμε και τον καθηγητή κύριο Δημήτριο Τσαλιγκίδη, και από την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή απεφασίστη ομοφόνος να διαβάσουμε τα πορίσματα, και την ώρα που θα τα διαβάσουμε μπορούν να συλλέξουν και τις υπόλοιπες ερωτήσεις εντεταλμένοι, οι οποίοι θα περιέρχονται το χώρο της αιθούσης. Τα πορίσματα που θα ακούσετε συνετάγησαν από την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή με βάση τις περιλήψεις
τις οποίες μας κατέθεσαν οι σεβαστοί εισηγητές. Ανακοινωθέν λοιπόν Παύλο πορίσματα ημερίδος Ιεράς Μητροπόλος Πειραιός με θέμα πρωτείο, εντός εγωγικών του πρωτείο, συνοδικότης και ενώτης της Εκκλησίας. Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, 28 Απριλίου 2010. Το παπικό, ανοίγουν εισαγωγικά, το παπικό πρωτείο δεν έχει θεολογική βάση ούτε αγιοπνευματική και εκκλησιολογική νομιμοποίηση. Στηρίζεται σαφώς σε κοσμικού χαρακτήρα νοοτροπία εξουσίας. Κλείνοντα εισαγωγικά. Αυτό μεταξύ άλλων προέκυψε ως συμπέρασμα από την θεολογική ημερίδα που διοργάνωσε με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή κληρικών και λαϊκών η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, στις 28 Απριλίου 2010. Την ημερίδα ετοίμησε με την παρουσία του ο μακριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος εκήρυξε και την έναρξη των εργασιών της. Παρέστησαν επίσης οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Κυθύρων κύριος Σεραφείμ και Γλυφάδας κύριος Παύλος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μαραθώνος κύριος Μελίτων. Το θέμα της ημερίδος πρωτείο συνοδικότης και ενώτης της Εκκλησίας αναπτύχθηκε σε δύο συνεδρίες από 7 εισηγητές τους εξής κατά σειράν. Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριος Σεραφείμ, ιερομόναχο τα παρέρχομαι γιατί δεν χρειάζεται. Από τις εισηγήσεις προέκυψε ότι η ενότητα ανήκει στη φύση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και εν Χριστώ κοινωνίας. Η αληθής Εκκλησία είναι μία. Η ενότητα της Εκκλησίας σε όλες τις εκδοχές της, θεσμικές ή χαρισματικές, έχει σαφώς αγιοπνευματική βάση. Παρέχεται μυστηριακός, συντηρείται όμως, καλλιεργείται και εκφαίνεται κατεξοχήν ευχαριστιακός. Σύμφωνα με την ομολογία πίστεως της εν Κωνσταντινούπολη Συνόδου του 1727, ανοίγουν εισαγωγικά, ουδεμίαν άλλην ίντινα ουν κεφαλήν αποδέχεται εν αυτή τη Ανατολική Εκκλησία ημί των Κύριων ημών Ιησού Χριστών μόνον παρά του Πατρός δοθέντα κατά πάντα τη Εκκλησία και θεμέλιον των αυτών. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία δεν νοείται πρώτος γενικά και αόριστα χωρίς την παρουσία της συγκεκριμένης συνόδου μιας επαρχίας. Ο θεσμός των πρεσβείων τιμής, ανοίγει παρένθεση, αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιεί η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Παράδοση σε αντίθεση με τον μεταγενέστερο όρο πρωτείων που χρησιμοποιούν οι παπικοί, κλείνει η παρένθεση, εκφράζει και διασφαλίζει, ο θεσμός των πρεσβείων, εκφράζει και διασφαλίζει την ενότητα και την συνοδικότητα της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας. Η πενταρχία των πατριαρχικών θρόνων είναι η μορφή την οποία η Εκκλησία έδωσε στον θεσμό των πρεσβείων τιμής κατά την πρώτη χιλιετία. Η εξουσία του πρώτου, η οποία απορρέει από τα πρεσβεία τιμής, είναι καρπός της συνοδικότητος, ενώ η εξουσία που άρχισε να οικειοποιείται ο Επίσκοπος της Ρώμης ήδη από την πρώτη χιλιετία είναι αποτέλεσμα της καταλύσεως του συνοδικού πολιτεύματος της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία της πρώτης χιλιετίας δεν υφίστατο θείο δικαίο παπικό πρωτείο δικαιοδοσίας και εξουσίας ευώλης της Εκκλησίας, αλλά η Εκκλησία είχε το δικαίωμα να αποφασίζει τα της διοικήσεώς της και χωρίς τον Πάπα και ακόμη περισσότερο και παρά την δική του έντονη αντίθεση και οι αποφάσεις της αυτές είχαν καθολική ισχύ. Η αληθινή ενότητα επιτυγχάνεται με την ενότητα στην πίστη, στη λατρεία και στη διοίκηση.
Αυτό είναι το πρότυπο ενότητος στην αρχαία Εκκλησία, την οποία συνεχίζει απαράλλακτα και καθολικά η Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία. Η μέθοδος της Ουνίας εισάγει ψεύτικη ενότητα και στηρίζεται σε αιρετική εκκλησιολογία, διότι εκτός του ότι επιτρέπει πολυμορφία στην πίστη και στη λατρεία, εξαρτά την ενότητα από την αναγνώριση του πρωτίου του Πάπα, που είναι θεσμός ανθρωπίνου δικαίου, και ανατρέπει το συνοδικό πολίτευμα διοικήσεως της Εκκλησίας, που είναι θεσμός θείου δικαίου. Η πολυμορφία γίνεται δεκτή μόνον σε δευτερεύοντα θέματα τοπικών παραδόσεων και εθήμων. Μετά το σχίσμα του 1054, η αυξανόμενη αξίωση των παπών για πρωτίο εξουσίας εφόλης της Εκκλησίας ανατρέπει πλήρως την αγιοπνευματική δομή του μυστηριακού σώματος της Εκκλησίας, σχετικοποιεί και πρακτικώς καταργεί την συνοδικότητα ως αγιοπνευματική λειτουργία του σώματος αυτού και εισάγει το κοσμικό φρόνημα σε αυτήν, ακυρώνει την ισοτιμία των επισκόπων, ιδιοποιείται την απόλυτη διοικητική εξουσία εφόλης της Εκκλησίας, παραμερίζοντας ουσιαστικά τον Θεάνθρωπο και τοποθετώντας ως ορατή κεφαλή της Εκκλησίας έναν άνθρωπο. Με τον τρόπο αυτόν επαναλαμβάνει θεσμικά πλέον το προπατορικό αμάρτημα. Μετά την πρώτη Βατικανή Σύνοδο 1870 και κυρίως την Β' 1962-64, το παπικό πρωτίο δεν αποτελεί μια απλή διοικητική διεκδίκηση, αλλά ουσιώδες δόγμα πίστεως, απολύτως υποχρεωτικό για την σωτηρία των πιστών. Η άρνησή του επισύρει το ανάθεμα της πρώτης Βατικανής Συνόδου, η ισχύς του οποίου παραμένει και μετά την Β' Βατικανή. Όπως ετώνησε στην εισήγησή του ο οικοδεσπότης της Ημερίδος, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ, δια της αιρετικής και βλασφήμου δοξασίας του πρωτίου εξουσίας του Επισκόπου Ρώμης και των εξ αυτής προελθόντων πνευματικών επακολούθων, ως ανοίγει παρένθεση, ως το αλάθετον του Πάπα και ο απολυταρχικός Παύλα μοναρχικός δεσποτισμός του εφολοκλήρου του σώματος της υπ' αυτών θρησκευτικής κοινωνίας, κλείνει η παρένθεση, ο παπισμός εξελίχθη εις απολυταρχικών Παύλα μοναρχικών σύστημα μυστικιστικής κοσμοθεωρίας και διαστροφής αυτής ταύτης της ενίας της Εκκλησίας. Απεδείχθη νέος ρωμαϊκός εθνισμός, μέσα σε παρένθεση παγκανισμός, υποπνευματική μεταμφίεση. Αφήρεσε την μυστική ελευθερία εν Χριστώ εκάστου μέλους αυτής και απέβη το αναπόφευκτο και μοιραίον αίτιον της εις εκατοντάδας διαφόρων αιρέσεων εκπτώσεως εκ της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ως και το ανυπέρβλητον εμπόδιο της δυνατότητος επιστροφής αυτών. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Κατά την εκτίμηση των συνέδρων, η προσπάθεια του συγχρόνου θεολογικού διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών για την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής κοινωνίας πρέπει οπωσδήποτε, πέραν της αποβολής των αιρετικών διδασκαλιών της Ρώμης, μέσα σε παρένθεση φιλιόκβε, κτιστής χάριτος, αλαθήτου, καθαρτηρίου κλπ, να στοχεύει και στην οριστική αποβολή του παπικού πρωτίου και όχι σε κάποια κοινώς αποδεκτή επανερμηνεία του. Και τέλος, επίσης, κατά την εκτίμηση των συνέδρων, θα ήταν λάθος να γίνει δεκτό ως πρότυπο για την αποκατάσταση της πλήρους κοινωνίας το συγκριτιστικό μοντέλο της ενότητος εν την ποικιλία, διότι στα θέματα της πίστεως δεν ισχύει η αρχή της ενότητος εν την ποικιλία. Αυτό λοιπόν είναι το κείμενο των πορισμάτων έτσι όπως το συνέταξε η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή και πιστεύω να συμφωνούμε όλοι.
διαβάσουμε κατά πρόταση εδώ του Σεβαστού Πατρός Γεωργίου, εκεί που λέει για ρωμαϊκή επίδραση, Παύλο Φραγκική. Και Φραγκική. Ωραία. Λοιπόν, ο πατήρ Ευθύμιος είναι φτάσαμε... 65, ναι, συγγνώμη. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Για να τηρήσουμε το πρόγραμμα, θα δεχθούμε για 15 λεπτά, μάλλον θα απαντηθούν για 15 λεπτά, ερωτήσεις οι οποίες έχουν ήδη υποβληθεί, μόνο γραπτές ερωτήσεις. Μακάρι να είχαμε το χρόνο να καθίσουμε μέχρι τις 12 εδώ πέρα και να συζητούμε, αλλά βλέπετε πρακτικώς είναι αδύνατο. Υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι έχουν έρθει από μακριά και περιμένουν τα λεωφορεία για να επιστρέψουν στους τόπους από όπου ξεκίνησαν και γι' αυτό το λόγο παρακαλώ για την κατανόησή σας. Μόνο ένα τέταρτο λοιπόν απαντήσεις σε ήδη υποβληθείς σας γραπτός ερωτήσεις. Θα πρότεινα να αρχίσουμε από εδώ, Πατέρ Γεώργη, κατά σειράν, Πατέρ Γεώργιος, Πατήρ Θεόδωρος ή όπως... Τώρα θέτω, επιτρέψτε μου, παίρνω την πρωτοβουλία και θέτω υπό την κρίση σας την σκέψη και την εκτίμηση ότι επειδή είναι πάρα πολύ αργά και είμαστε όλοι πολύ κουρασμένοι, αν υπάρχει συγκατάθεση, εμείς λειτουργούμε συνοδικά. Αν υπάρχει συγκατάθεση, τα ερωτήματα έχουν υποβληθεί, να μην γίνει ανάγνωση και συζήτηση επί των ερωτημάτων, διότι θα μας φάει πάρα πολύ χρόνο αυτό. Αν όμως η Σύνοδος το εγκρίνει αυτό, αν θέλετε να παραμείνουμε και να συζητήσουμε έστω μερικά από τα ερωτήματα, πάλι είναι από τη δική μας την έγκριση. Ερώτημα λοιπόν διανατάσσεως της χειρός: να κάνουμε συζήτηση ή να μείνουμε στην εξαγωγή των πορισμάτων. Παρακαλώ, όσοι είναι υπέρ του να γίνει συζήτηση. Του να απαντήσουμε δηλαδή. Του να απαντήσουμε. Όσοι είναι υπέρ του να μην γίνει συζήτηση. Λοιπόν, ας μας συγχωρήσουν σεβαστά τα δικαιώματα και τις μειοψηφίες. Θα πάρουμε εισηγητέ όλα τα ερωτήματα, θα μας γίνουν φοροτυπίες και θα τα συζητήσουμε. Πώς είπατε? Πολύ σύντομα. Να τα κάνουμε, λέτε, πολύ σύντομα. Δεν ξέρω, Πατέρ Γεώργιο, εγώ είχα τη σκέψη αυτή. Λοιπόν, ο Πατέρ Γεώργιος λέει να κάνουμε μια σύντομη συζήτηση. Ορίστε, παρακαλώ. Συγγνώμη, όταν λέγω συζήτηση δεν εννοώ να αρχίσουμε λόγο προς λόγο, αλλά να απαντηθούν μονολεκτικά σχεδόν τα ερωτήματα που με βλήθησαν. Λοιπόν, για να δοκιμάσω την ταχύτητα, ερώτηση. Είναι εκκλησιολογικά και ποιμαντικά σωστή η ανασύσταση του Πατριαρχείου Ρώμης με την εκλογή Ορθοδόξου Πάπα και την απόδοση σε αυτόν των κατά την Δύση Ορθοδόξων κοινοτήτων της Δύσεως? Δεν θα είναι ανασύσταση, αλλά μπορεί να είναι συνέχεια. Ο εν Ιταλία και με έδρα, ας πούμε, την Ρώμη, Ορθόδοξος Επίσκοπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν προκειμένου, είναι ο συνεχιστής της αρχαίας Εκκλησίας της Ηνωμένης Περιόδου, της περιόδου που ο παπισμός ήταν Ορθοδοξία. Αυτό για μένα δεν είναι πρόβλημα. Οι ουνητίζοντες όμως Ορθόδοξοι είναι εκείνοι που διαφωνούν, διότι γίνεται ό,τι μπορούν, κάνουν ό,τι μπορούν για να ενισχύεται ο Πάπας υπό την σημερινή του μορφή στη Ρώμη και να είναι αυτός ο εκπρόσωπος και κατά αυτού συνεχιστής της αρχαίας Εκκλησίας. Δέχονται τον παπισμό ως Εκκλησία και πολλοί έχουν και μυστηριακή διακοινωνία, το είχε διακηρύξει δημοσίως ο μακαριστός Πατριάρχης Αθηναγόρας το 1971-72. Ο κύριος Σακαρέλος, γνωστός θεολόγος και νομικός, έχει γράψει ένα βιβλίο για την ένωση που έγινε. Η μυστηριακή διακοινωνία δείχνει πολλά πράγματα. Τα σύγχρονα σκάνδαλα στην Καθολική Εκκλησία κάνουν πολλούς πιστούς να την εγκαταλείπουν. Σε απόλυτα νούμερα μπορεί να είναι περισσότεροι από την εποχή του Λουθύρου. Τι νομίζετε ότι μπορεί να κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία για αυτούς? Βαρύτερα βέβαια είναι τα θέματα της πίστεως, της οποίας πίστεως η εγκατάλειψη ή η διαστροφή δημιουργεί και τα ηθικά σκάνδαλα. Το πρόβλημα είναι άλλο. Το έζησα στη Γερμανία,
όπου ήρχονται να γίνουν Ορθόδοξοι Ρωμαιοκαθολικοί και τους λέγαμε πηγαίνετε εκεί που είστε διότι θα γίνει σύντομα η Ένωση. Αυτό ισχύει και για Προτεστάντες, ισχύει και για Αντιχαλκιδονίους κλπ. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι μεγάλο. Και μία ιστορική είδηση. Στην Ιταλία υπάρχουν πολλοί Ορθόδοξοι. Με πήραν πριν από λίγο καιρό, μιλώ ανωνύμως αυτή τη στιγμή, τηλέφωνο οι εκπρόσωποι τους και μου είπαν «Εμείς γίναμε Ορθόδοξοι χιλιάδες, διότι πιστεύουμε ότι ο παπισμός δεν είναι εκκλησία». Όταν λοιπόν οι υψηλά ιστάμενοι, κάποιοι λένε υπεροχικά πρόσωπα, ο Ιησούς και η Χριστός και οι Άγιοι Του είναι τα υπεροχικά πρόσωπα, όταν αυτοί μας λένε ότι επίκειται η Ένωση, διότι και ο παπισμός είναι εκκλησία, τι θα κάνουμε εμείς? Είμαστε σε απόγνωση. Υπήρχαν στην εκκλησιαστική ιστορία ληστρικές σύνοδοι. Πώς αντιμετωπίζονται? 449 της Εφέσου, η γνωστή ληστρική σύνοδος, έδωσε το όνομα και στις άλλες, και η σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας, η σύνοδος του 1274, αλλά κυρίως Φεράρας Φλωρεντίας. Απλούστατα δεν ανεγνωρίστησαν από την συνείδηση του εκκλησιαστικού σώματος ως σύνοδοι της μιας του Χριστού Αγίας Εκκλησίας. Ποια σχέση έχουν οι παπικοί με τη μασονία ή και άλλες αποκρυπιστικές οργανώσεις? Τον 19ο αιώνα ο παπισμός είχε σαφή αρνητική τοποθέτηση απέναντι στην Στοά. Τον 20ο αιώνα άρχισαν σχέσεις, αλληλοεπισκέψεις, συζητήσεις και έχω υπόψη μου όταν ήμουν στη Γερμανία ήταν το γνωστό ενημερωτικό περιοδικό Katholische Nachrichten Agentur, δηλαδή το βιβλίο των της πληροφορήσεως, το περιοδικό της πληροφορήσεως, που εκεί μπορεί να βρει κανείς πολλές τέτοιες επαφές. Αν ήθελε κάποιος να προχωρήσω, πρέπει να κάνω νέα διάλεξη. Νομίζω ότι αρκεί αυτό που είπα. Είναι πίστη πολλών ότι ο Απόστολος Πέτρος δεν πήγε στη Ρώμη, ούτε με τα κιάλια. Είναι αληθές? Ο γνωστός Λίτσμαν, ένας ιστορικός του Μεσοπολέμου, αλλά και άλλοι, ακόμη και Έλληνες Ορθόδοξοι, έχουν γράψει για το ότι ο Πέτρος ποτέ δεν πήγε εις τη Ρώμη. Σημασία έχει κάτι άλλο, ότι είτε πήγε είτε δεν πήγε, γιατί να μην είναι, αν μιλούμε για παπισμό με βάση τον Απόστολο Πέτρο και την παρουσία του εις τη Ρώμη, γιατί να μιλούμε για την Αντιόχεια που έχει μεγαλύτερα δικαιώματα από ό,τι έχει η Παλαιά Ρώμη. Την Εκκλησία της Παλαιάς Ρώμης την ίδρυσαν πιστοί. Δεν την ίδρυσε κανένας Απόστολος. Η Αντιόχεια ιδρύθηκε όμως από Αποστόλους η Εκκλησία. Τι μας εμποδίζει να αποχωρήσουμε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Εμένα δεν με εμποδίζει τίποτε. Και η Εκκλησία της Βουλγαρίας, το είπε ο πατήρ Θεόδωρος, ήδη και της Γεωργίας έχουν πάρει τέτοιες αποφάσεις. Το ερώτημα είναι η πιο πάνω από τον Παπαγιώργη τι λένε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Διότι είμαστε σαν τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί έχουν δυνατότητα να αποφασίζουν και να νομοθετούν. Εμείς ό,τι και να πούμε, εμείς τα λέμε πολλές φορές, εμείς τα ακούμε. Εφόσον οι διάλογοι εξυπηρετούν τη νέα εποχή και τον παπισμό, γιατί τόσο πολλοί επιμένουν στον διάλογο οι ουνητίζοντες Ορθόδοξοι, υψηλά ιστάμενοι? Μήπως έχουν αποδεχθεί μάλλον το κίνημα της νέας εποχής του Αντιχρίστου που κινείται από τον Διεθνή Σιωνισμό? Ένας παππούλης, ο πατήρ Χρήστος Χριστοδούλου, δεν κρύπτει το όνομά του, είναι εκείνος που το έγραψε. Προς τι υπεραιτέρω συζήτηση? Ήδη όλες οι μαρτυρίες, οι ενδείξεις, φανερές ενδείξεις, αλλά και οι άλλες σχέσεις, μου επιτρέπουν να πω στον πατέρα Χριστοδούλου, «Σύ είπας». Οι σχέσεις είναι φανερή. Η τελευταία επίσκεψη ηγετικού προσώπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν μελετηθεί βήμα προς βήμα, δίνει πολλές απαντήσεις και το λέω με μεγάλη λύπη, γιατί σέβομαι τον επισκοπικό βαθμό και σέβομαι αυτούς που πραγματικά τους νιώθω υπεροχικά πρόσωπα μέσα στην Εκκλησία. Τα σύγχρονα σκάνδαλα στην Καθολική, συγγνώμη, το είπαμε αυτό, εντάξει, δεν έχω τίποτα άλλο, συγγνώμη, ένα ακόμη και τελειώνω. Είναι εκκλησιολογικά, το είπαμε, ευχαριστώ για την υπομονή σας.
Τα κείμενα στα οποία συμφωνούν και τα οποία θα συνυπογράψουν οι Επιτροπές των Ορθοδόξων και Καθολικών κατά το μεταξύ τους διάλογο είναι δεσμευτικά και υποχρεωτικά για τις κατατόπους Ορθόδοξες Εκκλησίες να τα αποδεχτούν. Όχι, δεν είναι δεσμευτικά και αυτό το έχει δηλώσει και η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος τον Οκτώβριο, αλλά παρά τα αυτά δημιουργούν μία ατμόσφαιρα και ένα κλίμα και όταν δεν είναι υπέρ των Ορθοδόξων απόψεων τα εκμεταλλεύεται η άλλη πλευρά, γι' αυτό θα ήταν καλύτερα να εκλείπουν. Γιατί τόσους αιώνες η Εκκλησία δεν έχει επανιδρύσει στη Ρώμη, της Ρώμης με Ορθόδοξο Επίσκοπο και επισυνάξει σε αυτήν τα πλανημένα πρόβατα, μήπως πρέπει να γίνει τώρα? Αν το κάναμε αυτό, θα κάναμε το λάθος του Επισκόπου Ρώμης, ο οποίος στην Ανατολή έχει δημιουργήσει Πατριαρχία Ουνητικά, τα οποία Πατριαρχία Ουνητικά τα ονομάζει ο Πατριάρχης Γεννάδιος Κολάριος «Είδωλα Πατριαρχών». Η Εκκλησία έχει αφήσει για να υπάρχει εμφανής συνείδηση του τραύματος, το κενό, εις τρόπον ώστε η Εκκλησία της Ρώμης πάντοτε να αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να επανέλθει στη μάντρα της Ορθοδοξίας. Και για να πω ένα παράδειγμα, επιτρέψτε μου, είναι αυτό που συνέβη κακώς και στο Άγιον Όρος, όπου στη θέση της παλαιάς, της παραδοσιακής μονής εσφυγμένου, έχει δημιουργηθεί ένα είδωλο νέας μονής και αυτό δεν είναι καλό, όπως έγινε και καταφέρθηκε. Εδώ το είπε κάποιος, λέει, Μητροπολίτης. Ο Γιώργος δεν είναι Ορθόδοξος, αλλά τα έργα του είναι Ορθόδοξα. Και είναι κανείς Ορθόδοξος όχι γιατί έχει βάπτισμα Ορθόδοξο, αλλά όταν ζει Ορθοδόξος. Και ο Γιώργος ζει Ορθοδόξος. Την απάντηση την δίνει ο ίδιος που υποβάλλει το προσκρίσιν αυτό που είπε ο δεν ξέρω ποιος Μητροπολίτης. Μήπως το παραπάνω αποτελεί αλλίωση του Ορθοδόξου φρονήματος, η οποία έχει αφετηρία την λαθασμένη συνείδηση ότι υπάρχουν και άλλες εκκλησίες. Κανένας δεν είναι Ορθόδοξος αν δεν είναι εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και μόνον εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας υπάρχει η ελπίδα της σωτηρίας. Εφόσον ο Πάπας Ρώμης δεν είναι Εκκλησία, προς τι ο διάλογος? Η διαβάθμιση πιέσεων προς την ιεραρχία διακοπής του διαλόγου, νομίζω πως έγινε αντιληπτό από τους περισσότερους από τους εισηγητάς, ότι όντως, εφόσον ήδη πρόκειται περί μιας αιρέσεως, αυτός ο διάλογος επίησης όρης είναι αδιανόητος. Διότι τι σημαίνει επίησης όρης? Υπήρξε ποτέ τέτοιος διάλογος στην αρχαία Εκκλησία? Δηλαδή να κάνουμε διάλογο με τους Αριανούς, με τους Μακεδονιανούς, με τους Οικονομάχους κτλ. Επίησης όρης δεν έγινε ποτέ αυτό στην αρχαία Εκκλησία. Και για πολλά άλλα τροτά και αδυναμίες αυτών των διαλόγων, ο πατήρ Γεώργιος και άλλοι έχουμε γράψει ποιες είναι αυτές οι σκοτεινές πλευρές αυτών των διαλόγων. Τότε ξεκίνησαν από αυτήν την άποψη επίησης όρης, που σημαίνει πως θέτουμε στο ίδιο επίπεδο την Ορθοδοξία και την αίρεση. Τότε ξεκίνησαν όχι από τα διαφωνούντα, από τις διαφορές, αλλά από τα ενούντα, όχι από τα χωρίζοντα, αλλά ότι από τα ενούντα. Τότε διαρκούν τόσο επί τόσες δεκαετίες, ποτέ στην Εκκλησία διάλογος δεν διήρκησε τόσο πολύ. Για όλους τους λόγους αυτούς πρέπει να σταματήσουν οι διάλογοι. Για ποιο λόγο το κείμενο Ορθοδόξου Ομολογίας δεν εστάλει προς υπογραφή σε όλους, σε κάθε Μητρόπολη, Μονή, Κληρικού, σε κάθε Ενωρία, σε κάθε Ορθόδοξο Σύλλογο ή Αδελφότητα? Δεν νομίζετε ότι αυτή η έλλειψη δεν εξυπηρετεί την ανότητα της Ορθοδόξου Φωνής προς Ομολογία? Θα πρέπει να σας πω ότι το κείμενο της Ορθοδόξου Ομολογίας εστάλει τελικώς σε όλους τους επισκόπους. Και την ευθύνη μετέπειτα της διαδόσεως του κειμένου στις επισκοπές τους το είχαν οι επίσκοποι. Όσοι έδειχναν ενδιαφέρον για το κείμενο της ομολογίας το αποστέλαμε και σε πολλά άλλα μοναστήρια κτλ. Αλλά εστάλησε όλους τους επισκόπους και δόξα τω Θεώ το κείμενο αυτό έχει πολύ μεγάλη αποδοχή. Σε τι βαθμό επηρέασε ο Πάπας την απόφαση της Ελλαδικής Εκκλησίας για την αλλαγή του εορτολογίου το 1924? Δεν ξέρω πολλές ιστορικές λεπτομέρειες, αν υπάρχει άμεση αντίδραση. Πάντως η ημερολογιακή μεταρρύθμιση επευλήθηκε από πρόσωπα τα οποία δεν ήταν της Ορθοδόξου παραδόσεως και χάρηκα πάρα πολύ για την πρόταση που έκανε ο κύριος Τσελεγκίδης. Είναι επί χρόνια και δική μου σκέψη ότι το θέμα της αλλαγής του εορτολογίου, το οποίο πληγώνει την ενότητά μας σε θέμα λατρείας, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρώς και αντί να κάνουμε διάλογο με τους παπικούς και τους προτεστάντες, να κάνουμε διάλογο με τους αδελφούς μας, τους παλιού ημερολογίου.
παράκλησης η ίδια ημερίδα με τους αυτούς ομιλητές να γίνει στην Κύπρο εν ώψη του ερχομού του Πάπα και ως αντίδραση στις απειλές του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου ότι θα πατάξει κάθε φυσική φωνή διαμαρτυρίας. Θα αποτελέσει μια μορφή ομολογίας ή εφαρμογής τα όσα συλλητεύτηκαν σήμερα. Υπάρχει ανάλογο ερώτημα από την Φιλορθόδοξη Ένωση Κοσμά Φλαμιάτου. Νομίζω πως δεν θα είχε αντίρρηση κανένας από τους ομιλητάς αν αυτό το θαυμάσιο που εδώ έγινε από τον Άγιο Πειραιός, αν κάποιος Μητροπολίτης από την Κύπρο μας καλούσε να πηγαίναμε κάτω στην Κύπρο. Δεν θέλουμε να επισέλθουμε σε θέματα δικαιοδοσιών και να δημιουργήσουμε προβλήματα κάτω στην Εκκλησία της Κύπρου. Αν βρεθεί επίσκοπος στην Κύπρο, ο οποίος θα μας καλέσει, θα πάμε όλοι οι συγγητές εκεί να κάνουμε αυτή την ημερίδα στην Κύπρο. Όταν σαν λαϊκός ευρισκόμουν στο Πατριαρχείο, όταν πήγε ο Πάπας και βλέποντας εκεί αυτά που έγιναν στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, θεωρώντας αυτό σαν αμαρτία, συμμετείχα και εγώ ως παραβρισκόμενος μέσα στο ναό, συμμετείχα στην αμαρτία. Όταν στους ναούς μνημονεύουν τον Πατριάρχη και κάθε άλλο οικουμενιστή επίσκοπο, συμμετέχω και εγώ εκεί ως παραδεχόμενος το μνημόσυνο. Και λέει τον Αποστολικό, το θέμα το οποίο θίγει ο αδελφός εδώ μας έχει ταλαιπωρήσει και μας έχει βασανίσει πάρα πολύ. Ήδη αναφέρθηκα στην εισήγησή μου στο θέμα της αποτυχήσεως της διακοπής του μνημοσύνου. Οι πατέρες οι οποίοι το χειριζόμαστε το θέμα αυτό, το χειριζόμαστε με πολύ διάκριση και ας έχουν εμπιστοσύνη οι υποβάλλοντες το ερώτημα και στην δική μας τη διάκριση και στην δική μας την ευαισθησία. Δεν έχουμε λιγότερη ορθόδοξη ευαισθησία. Και να πω και το τελευταίο, εμένα με κατηγόρησε γνωστός, αγαπητός, σεβαστός, ορθόδοξος καθηγητής, συνάδελφος στην Αθήνα τη Θεολογική Σχολή, γιατί ενώ έλεγα για την αποτύχηση, δεν προχωρώ στην αποτύχηση. Εγώ λειτουργώ συνοδικά. Λειτουργώ μαζί με άλλους αδελφούς και με άλλους πατέρες. Αν οποιοδήποτε εδώ έχει την αίσθηση ότι πρέπει να προχωρήσει σε αποτύχηση, όπως και ο συνάδελφος ο οποίος υπέβαλε το ερώτημα, μπορεί και ως λαϊκός να προχωρήσει στην αποτύχηση. Δεν προχώρησε στην αποτύχηση. Να μην κοινωνεί και να μην κάνει μυστηρία ο εν λόγω λαϊκός σε εμάς οι οποίοι δεν προβαίνουμε στην αποτύχηση και ας βρει χώρο να κάνει τη δική του την αποτύχηση. Το θέμα της αποτυχήσεως είναι πολύ λεπτό και να περιμένετε να γίνει συλλογικά και με διάκριση συνοδικά. Δεν καταλαβαίνω ένα ερώτημα. Ο Άγιος Σπυρίδωνας Έγγαμος, ποιμένας, ο λιγογράμματος, Άγιος τότε και τώρα, οι Άγιοι Απόστολοι Έγγαμοι εγκατέλειψαν τα πάντα και θυσιάστηκαν. Σήμερα δεχόμαστε τη δική μας συνοδικότητα. Η μεικτή γάμη δεν καταλαβαίνω το νόημα. Θα επιβληθεί επιτέλους ο 65ος κανόνας. Εδώ πιέζει η ώρα. Η Εκκλησία έχει πάρει θέση με την παρουσία της στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Κακώς πρέπει να αποχωρήσει η Εκκλησία μας από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Και τελευταία ως ερώτηση, νομίζω πως θα το χαρείτε όλοι σας. Αντί απαντήσεως, διαβάζω ένα ποιηματάκι στον γέροντά μου, τον πατέρα Μάρκο. Μία κάτω αδελφή με παρακάλεσε να το διαβάσω, αντί ερωτήσεως και αντί απαντήσεως. Στον Αγιώργη δεξιά, μέσα εις την αυλή, με δάκρυα πηγαίνουμε να πάρουμε ευχήν. Γέροντα πολυσέβαστε από πολλούς και μένα, ήλθα στο επιτραχύλι σου το 91. Λιμάνι ήσουν απάνε μου για μας και τα παιδιά μας. Τους πόνους μας εγλίκαινες, Άγιε γέροντά μας. Μα τώρα πέταξες ψηλά τους κόπους να απολαύσεις, αλίμαστε όλοι βέβαιοι πως δεν θα καταπαύσεις στον Κύριο να δέεσαι δια το ποίμνιόν σου για όλους όπου πέρασαν από το επιτραχύλιόν σου. Με πόνο μια πνευματική σου θυγατέρα. Ο πατέρα Αναστάσιος, μισό λεπτό και κλείνουμε. Σκανδαλίστηκαν πολλοί αδελφοί με την φράση «Αγία έδρα και αγιότατος». Δεν τα είπα ειρωνικά. Η ειρωνία δεν ταιριάζει στη θεολογία, αλλά ούτε τα είπα και ουσιαστικά βέβαια. Νομίζω αυτό θα έπρεπε να γίνει κατανοητό. Είναι τέρμινος τέχνικος. Είναι ως όρος που χρησιμοποιείται χωρίς να γίνεται αποδεκτός όμως, ξεκάθαρα, εντός εισαγωγικών. Και άρση των αναθεμάτων από τον Σεβαστό Πατέρα Λαβρέντιο, πόσο έγκυος πρέπει να είναι. Δεν έχω μελετήσει το θέμα, με επιφύλαξη δύο σκέψεις. Τα αναθέματα έρονται εφόσον κακώς ετέθηκαν ή εφόσον εξέλιπαν οι λόγοι για τους οποίους ετέθηκαν. Το 65 δεν θυμάμαι στην απόφαση να μνημονεύεται ούτε ο ένας λόγος ούτε ο άλλος. Και ένα δεύτερο, άρση αναθέματος σημαίνει ότι ήρθαμε στην πρώτη θέση των αναθεμάτων κατάσταση.
Νομίζω ότι ούτε αυτό έγινε. Ελπίζω δηλαδή να μην έχει δίκιο ο αγαπητός κύριος Σακαρέλος. Αλλά αυτές τις δύο σαν σκέψεις. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τέλος, και νομίζω θα ήταν παράληψη αν δεν το κάναμε, όλους εκείνους που εμόχθησαν τους αφανείς για τη σημερινή ημερίδα, και μεταξύ αυτών είναι και η τεχνική του φωτισμού και του ήχου και για την καθαριότητα, και πάση περιπτώσει όλους τους επωνύμους και τους ανωνύμους πολλές ευχαριστίες. Ο Άγιος Πυραιός παρακαλούμε να κλείσει. Ευχαριστούμε τον Τρισάγιον Θεόν για τη μεγάλη ευλογία που μας επεδαψίλευσε. Ευχαριστώ τον προσωπικό στο Μακαριώτη Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσχαλάτος κύριο Ιερώνυμο για την παρουσία του και τις ευλογίες του, και τους Αγιωτάτους Σεβασμετάτους Μητροπολίτας Κυθύρων κύριο Σεραφείμ, Γλυφάδος κύριο Παύλο και τον Θεοφλέστο Επίσκοπο Μαραθώνος κύριο Μελίτωνα. Ευχαριστώ την Σύναξη Κληρικών και Μοναχών για αυτή την μεγαλειώδη, αποψινή, δυναμική και χαριτωμένη συμβολή στην αλήθεια της αδειρέτου μας Ορθοδόξης Καθολικής Εκκλησίας, όλους εσάς που με τόση αυτοθυσία παρευρέθητε το στάδιο ειρήνης και φιλίας, τους αδελφούς της Πειραϊκής Εκκλησίας που μετέδωσαν από τα Ερτζιανά αυτή την ωραία εκδήλωση, και τέλος ευχαριστώ εκ βαθέων και με πάρα πολύ έτσι, συνείδηση τον πατέρα Αρσένιο, ο οποίος με τόση επάρκεια και τόση στοργή, αλλά και τον κύριο Παναγιώτη Φραγκάκο που εργάστηκε μαζί του για την παρουσίαση και την υποστήριξη τη γραμματιακή της απόψινής, της σημερινής ημερίδας. Και τώρα να κλείσουμε, θέλω να τονίσω δε ότι τα πρακτικά που θα εκδοθούν θα αφιερωθούν στους μακαριστούς γέροντας, το μέγιστο κανονολόγο κύριο Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, αλλά και τον εργάτη του, το αμπελόνος Κυρίου, τον Ιακοστρόφο, τον πεπνημένο, τον άχραντο άνδρα της Εκκλησίας, τον πρότριτα εις ουρανούς μετατεθέντα μακαριστό, αρχιμανδρίτη, πατέρα πολλών εξημών και οικείων, τον Μάρκο τον Μανώλη. Αιωνία αυτόν η μνήμη να είναι. Και επίσης το επόμενο τεύχος της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν αφιερωμένο στην σημερινή ημερίδα. Να κλείσουμε με τον επινίκιο ύμνο, τον πεάνο της πίστεώς μας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πάτη Διαφυλάξει Κύριος πάντας ημάς, καλή δύναμη και κάθε ευλογία. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.